Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Louis Night Show, το σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Άλλη μια εβδομάδα στην οποία είδαμε πάρα πολλά και έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε. Αλλά πρώτα πάμε στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Louis Night Show. Χωρίς περιθώρια για αναμολή. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα, κοντά σου όμως δέθηκα στην Ανατολή. Και γύρω από τον ήλιο μου μια τέντα, δεν πρόλαβα ξανά να πω. Μπράβο, 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 μπράβο. Μια γεύση από τη σημερινή μας καλεσμένη που θα τη δούμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία απολαύσαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα tablet μας μέσω του Sita Fiber, του πρώτου δικτύου με ταχύτητες μέχρι και 2 Gbps. Ζούμε ήδη μεγάλες στιγμές, διότι εμειώθηκε, κυρίες και κύριοι, σηκώνει χειροκρότηματα, εμειώθηκε κατά 8,3 cent ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων. Και βεβαίως οι συμπολίτες μας είναι κατενθουσιασμένοι. Δεν μπορεί να πάει πούποτε πιο με την βενζίνα. Η βενζίνα ακριώνει τα όλα τα πράγματα. Και τα φρούτα και τα κρέατα όλα. Η ακρίβεια που βούλα είναι μήκα φόνος. Έρχεσαι να με 50 ευρώ και τσέντα ηγεμόνι. Δεν έχει τίποτε στον τόπο του. Όπως ήταν. Με τα καύσιμα. Σύρου σιρότερα. Εκρατούσαμε στις εποχές μας 5 σελίνια ηγεμόνι το διπλό καμπίνο. Τώρα θέλει 150 ευρώ να ηγεμός. Ναι, με 5 σελίνια γέμονε το διπλοκάμπινο του κύριο. Τώρα θέλει 150 ευρώ γέμωση. Ο παγκόσμιος δείχτης της κρίσης καθορίζεται από το πόσα θέλει το διπλοκάμπινο για να γεμώσει. Ούτε που δείχτη πληθωρισμού, ούτε που τίποτε. Μόνο που το δείχτη του διπλοκάμπινο. Είμαστε όμως και εμείς οι Κυπρέοι πολλά αρνητοί, κύριε παιδί μου. Ενώ οι κάλαμαρς που ζούδαμε στην Κύπρο ήταν το πολλά πιο θετικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα wow. Ήταν μεγάλη διαφορά. Θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα που γέμισε ήταν 71. Οπότε η διαφορά είναι τεράστια. Δεν το άντεξε το παιδί που το χαρίσαμε 8 cent. Η διαφορά είναι wow. Wow, είδατε. Τούτο είναι το attitude που λέει και η Χατζημαντελή. Όχι να κλαίσει γιατί κρούζει βενζίνα από διπλοκάμπινο. Να σου συναφέραμε την όμως. Πάμε να δούμε τι κάνει στο My Style Rocks. Σοφία μου. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο look. Και για μένα το κολάνι με τις πούγκες το προτιμώ. Το κολάνι με τις πούγκες το προτιμά. Να δούμε τι δεν της άρεσε όμως. Και για μένα το κολάνι με τις πούγκες το προτιμώ. Το άλλο είναι φρίκτος. Αυτό. Το. Φρικτό. Είναι φρικτό. Το, όχι, το άλλο. Αυτό είναι φρικτό. Ναι, φαίνεται φτηνό. Πετάξε το.
Πέταξε το. Μόνο το κολλάνι με τις πούγκες της άρεσε. Το άλλο είναι φρικτός. Να το πετάξεις, Αμάντα μου, αν θέλεις να πιάσεις καλή βαθμολογία. Σε μέντες θεωρείτε τις χαρούμενες τις παίκτιες, διότι είναι με τις ώρες τους. Ξεκίνησε. Πριν συνεχίσει για τα ρούχα, εγώ θέλω να πάρω το μέρος ενός κοριτσιού όμως. Ενός, και δεν λέω σύσσωμο το έθνος πίσω να βαθμολογεί με άσο ένα κορίτσι, που έχει το δικαίωμα να βάζει ό,τι βαθμό θέλει. Μα φυσικά! Μα αυτό δεν αφορά τη Γεωργία. Εγώ τώρα μιλάω για τη Γεωργία. Όχι, όχι, αυτό όμως δεν αφορά. Και έχει δικαίωμα η Γεωργία να μην τη αρέσει κάτι. Οπότε μην πέφτετε. Να βγω λίγο έξω, νιώθω ότι απίστευτο. Μην πέφτετε να τη φάτε. Συγγνώμη, Γεωργία μου. Να βγω λίγο. Φυσικά να βγει. Αλλά όμως θέλω πριν να καταλάβει το εξή. Ότι αυτό που λένε οι κριτές, που λέει τόση ώρα ο Στέλιος, είναι για την. Απολεόν. Δεν είναι εναντίον σου αυτό. Εγώ να βγω λίγο. Τι έπαθες όμως. Ναι, να βγεις. Λίγο να βγεις. Θέλω να βγω λίγο. Να βγεις, αγάπη μου, ναι. Χάτε ρε παιδί μου. Συγκινήθηκε πολλά για λόγο που δεν κατάλαβε κανένας. Δικαιούσε να βάλεις έναν όπου θέλεις, αγαπημένη μου. Μην κλείσεις να ανεκαλιέσαι χωρίς λόγο. Πάντως τώρα τελευταία σηκώσαν ένα σύστημα που γεννήσκονται εξαλές τσιριλού μόνες τους και φεύγουν με το πλατό. Και όταν έφυγα γιατί δεν είχα χρόνο, μου τα έστειλε φωτογραφία. Δεν θέλω να. Μπορεί να ρεμίσει ένα λεπτό, να κάνουμε μια κανονική συζήτηση. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, γιατί έψαχνε φήμη για το όνομά της στο όνομά μου. Και ένα ηχητικό ωραία, που μου έχει στείλει κάτι. Ήταν ότι θα μου κάνεις χάρη, γιατί έχεις 150.000 ακόλουθους ηρέμισε, στο TikTok. Ηρέμισε. Ωραία, τελείωσε. Ηρέμισε. Γιατί δεν είναι αξία. Έλα πίσω. Χριστίνα, σε παρακαλώ. Τούτα τα δραματικά κοντινά στη σειρμένη τσέντα χαμέ ξεπερνούμε. Αρέσκουν μου πολλά. Κάνουμε πολλά ντραμάτικ την κατάσταση. Πάλι δεν καταλάβαμε γιατί τη Σιριλούνα, αλλά μας κοφτεί, καυκάς να γίνεται. Και πού να δείτε τι έγινε όταν πήραν τη Ραμόνα και στην Κρητή. Λεβέ λέξεις, θα έλεγα. Εσάς σας αγαπώ. Αυτή γελάει με τον εαυτό της. Δεν της δώσει σημασία. Αϊστίν, μιλάς με εμένα, Ελένα μου. Σας αγαπάω και τις δύο όπως μιλάτε. Και σας είναι καλύτερα τα ελληνικά της. Κατάλαβες αυτό και το είπε. Και σας καταλαβαίνω πώς μιλάτε και τις δύο. Εγώ ούτε μιλάω καλά ελληνικά και είμαι σε αυτή τη θέση. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Εγώ νομίζω ότι έχεις χιούμορ, αλλά... Αν θέλεις να δεις το χιούμορ, don't worry, περίμενε να το δεις. Έτσι φταίει κανένας άλλος. Τι παραγωγή που έκανε και ο τύπησες που έμιλα καμνά τους ελληνικά να στην Κρητική Επιτροπή. Να που καρτερούσα ήταν να συμβεί. Πάντως, όταν ευχαρίστησαν τη Ραμόνα, εφρόντισε η Σοφία να την αποχαιρετήσει με πάρα πολύ αγάπη. Και όταν φεύγει από το πλατό, τελειώνει η αποστολή, φεύγει η Ραμόνα από το πλατό, κάνει την αποχώρηση στην Μεγαλειώδη και τα λοιπά, χαιρετάει την Κατερίνα Καραβάτου. Βλέπουμε αυτό, δείξτε το λίγο φουλ για να φανεί καλύτερα. Σε όλο το μεγαλείο του να το δούμε. Δεν φαίνεται γιατί έχουμε κάνει μπλερ. Έχουμε βάλει μπλερ βέβαια στο χέρι της. Πώς θα γίνει. Κάνει μια χειρονομία που δεν είναι το σήμα της νίκης σίγουρα. Δεν δείχνει κάτι. Το μεσαίο δάχτυλο μπορεί να ήταν πολύ κομψή. Το μεσαίο δάχτυλο. Έκλειάσε. Ο ένα γκάιπουλ. Μα έσπασε τη στα νεύρα τη. Έδειξαν τη το μεσαίο δάχτυλο και έπεψαν τη στο καλό. Ας αφήγουμε όμως τις έξαλλες παρουσιάστριες και τις έξαλλες παίχτριες του My Style Rocks και να επιστρέψουμε στα δικά μας και μία είδηση για μία ευσυνείδητη αστυνομικό. Γιατί είχαμε σύλληψη αστυνομικού για ναρκωτικά ξένια μετά από ναρκωτές. Ακριβώς. Και πιο συγκεκριμένα είχαν στη συμπλόκο η ομάδα Ζήτα μετά από πληροφορία που είχε για την συνάδελφό τους, γιατί πρόκειται περί αστυνομικό η οποία μετέβαινε στο αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργάζεται Νικήτα. Είχαν στημένο τον μπλοκ εκεί η ομάδα Ζήτα και την ανέκοψαν. Τη ζήτησαν να κάνει το ναρκοτές, στο οποίο είχε θετική ένδειξη χρήσης κάνναβης. Η αστυνομικός τώρα έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται στα χέρια της τροχέας. Έπιανε δουλειά στο τμήμα και πριν φτάσει συλλάβαν την επειδή ευκήγε θετική σε ναρκωτές. Πολλά ωραία αστυνομικός. Φαντάζομαι στο αυτοκίνητο και διαπασών το ράδιο να παίζει Bob Marley. Εκτός κι αν έπαιζε εντεύκρον νέο κλέους, έχει αυτό η κοπέλα που το πήρε έτσι κατάκαρδα. Πάμε τώρα και στο πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ από την Πάφων. Αυτή την εβδομάδα είχαμε κλοπή κουθιού εισφορών από φούρνο. Πάμε τώρα σε αυτή την ιστορία με αυτή τη γυναίκα. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς
κάνει αυτή η γυναίκα, γιατί δεν είναι μία και δυο οι περιπτώσεις, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Είναι περισσότερες. Είναι γνωστό. Πρόκειται για ζευγάρι, το οποίο δρά με παρόμοιο τρόπο. Είναι ζεύγος, είναι γνωστή στην αστυνομία. Το περίεργο είναι ότι παρότι είναι γνωστή στην αστυνομία, όπως μας λένε, δεν τους έχουν εντοπίσει. Δεν τους έχουν εντοπίσει, να τους πάρουν, να τους περάσουν χειροπέδες. Τι κάνει λοιπόν αυτό το ζευγάρι που πάει σε φούρνο και αντί τυρόπιτες κλέβει τα κουτιά των Εράνων? Για πες. Είναι νέα μόδα. Κλέφκουν κουθκές φορών αντί της αριάλια της ταμιακής. Να βασανιούνται, ρε. Με όπλο να θέλουν για να απειλήσουν την ταμία, με τίποτα. Μπαίνουν μέσα, πιάνουν το κουτί και φεύγουν. Όπως πάεις εσύ στο φούρνο, ξεκίνησες να πούν το οτού που είναι οι λουκάνικοπιτούες, οι τυροπιτούες, και χωρίς δεν ξέρεις, τότε τσιμπάς να λουκάνικοπιτού αν κρυφά, ποιες τις μητσές, ώσπου να αποφασίσεις να ψουμίνουν να αγοράσεις, έτσι σε τούτη. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, η αστυνομία ξέρει ποιοι είναι τούτοι, οι ληστές των φούρνων, αλλά δεν καταφέραν ακόμα να τους έφερουν. Παράξενο. Κάποιος φούρνος ήταν γκρεμίστηκε. Γιατί οι μηχανές είναι, οι ταμιακές μηχανές είναι κλειδωμένες και ο εύκολος στόχος είναι, και επειδή θέλουν μετρητά εκείνη την ώρα, αρπάζουν το κουτί των εισφορών, ό,τι έχει μέσα και φεύγουν. Αυτό έκανε το πρωί σήμερα τα ξημερώματα μία γυναίκα σε φούρνο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, σε ένα κεντρικό φούρνο. Η εργαζόμενη που ήταν, η γυναίκα που ήταν μέσα στο φούρνο, σφουγγάριζε εκείνη την ώρα. Ναι. Μπήκε μέσα, άρπαξε το κουτί των. Α, το αρπάζει, το βάζει και φεύγει. Ενώ ναι, δεν είναι ότι κλέβει λίγα-λίγα, παίρνει το κουτί και γεια σας. Ναι, Κατερίνα μου, πιάνει το κουτί και γεια σας. Να πιάνει λίγα-λίγα ένα δεκασέλινο που κάθε φούρνο. Ούλα μαζί να άντζεξω. Οι αγαπητοί ενόμιζες ενώ ότι κλέφκουν τις φορές όπως ευκάλλαν εμείς τότε τα σελίνια από τον κουμπαρά μας που ήταν μητσί. Θυμάστε που υποκουπούσαμε το έτσι, μπήκαμε το μαχαίρι μες στην τρύπα και μαχούμασταν έτσι που να πέσει λία. Βάλουν το ούλον παραμάσκαλα δεν φεύγουν. Όχι, παίρνει παραμάσκαλα, ναι, παραμάσκαλα θα έλεγα, αλλά δεν ξέρω αν το είπε. Και απ' έξω βρίσκεται το αυτοκίνητο του συμβίου της, στο οποίο επιβιβάστηκε και έγιναν καπνός. Έφυγαν. Περιμένουμε, έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Καλέ, δεν υπάρχουν κυκλώματα παρακολούθησης, βίντεο, κάμερες. Τους ξέρουν, τους ξέρουν. Γιατί δεν τους πιάνουν? Επειδή έτσι η ώρα. Για να έχει λίγο action η ζωή μας. Σιγά να με βρουν η ώρα και το πρωί τους φούρνους για να έβρουν τους κλέφτες. Μα έχουν και δουλειές τα πλάσματα. Αντίχει και παίζουν πάση κανένα αστυνομικό που αλλάζει η βάρδια του και πήγαινε να πιάει καφέ και σάντουιτς, μπορεί να συλλάβουν. Προς το παρόν θα συνεχίσουν να κλέφκουν ανενόχλητοι. Αν πας στη γειτονιά που είναι υπεύθυνη αστυνομικός που συλλάβαν πριν με ένα αρκοτέστ. Πάντως μια καλή ιδέα για να πιάνουν τους κλέφτες θα ήταν όσο αναγκάζουν να δηλώνουν και τούτη τη λία τους όπως έκαναν τώρα με τους κυνηγούς. Φέτος για πρώτη φορά η δήλωση της κάρπωσης είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε μέσω της εφαρμογής Artemis CY, είτε με την αποστολή γραπτού μηνύματος στα τηλέφωνα που αντιστοιχούν στην επαρχία όπου βρίσκεται ο εκάστοτε κυνηγός. Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της ταυτότητάς του, το θύραμα, τον αριθμό των θυραμάτων και αν είναι νεαρά ή ενήλικα. Πάλε καλά που θέλουν και το πιστοποιητικό γέννησης του λαού. Έχει να πιάσει πολύ λαφαζανιά με τα μηνύματα. Οι Κυπραίοι ενάξει να καρφωθούν που μόνοι τους στην υπηρεσία θύρας, απλά και μόνο για να μην τους περιπέσει ο κουμπάρος τους ότι είναι πιαν τίποτε. Θα πιάνουν τίποτε, αλλά να στέλνουν μήνυμα ότι επέξαν 8 λαού και 27 περτίτσια. Για να έχουν το μήνυμα, να το δείχνουν και να χουμίζονται. Υπάρχει περιορισμός θυραμάτων ανεξόρμηση. Αυτό εμφανίζεται μόνο για 3 είδη θυραμάτων. Υπάρχει όριο ανακυνηγό ανεξόρμηση για τον λαό που είναι ένας, για τα κερδίδια 4 και οι σπαγκολίνες 1. Η δήλωση της κάρπωσης πρέπει να γίνεται πριν την μετακίνηση μας από τον ένα χρόνο κυνηγίου σε άλλο χρόνο κυνηγίου. Δηλαδή όταν πάμε στο αυτοκίνητο για να μετακινηθούμε, να δηλώσουμε την κάρπωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο κυνηγός θα τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι κάτι καινούργιο, η υπηρεσία μας δεν έχει στόχο να προβεί σε καταγγελίες τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες εξορμήσεις. Ενέση ώρα, είστε εδώ του χρόνου. Ήταν να τους τα λαπορτάρετε που τα τώρα. Άρα είτε στείλεις μήνυμα, είτε όχι, το ίδιο κάνετε. Είναι που το κάνετε καλό. Με λίγα λόγια, κάποιος μπορεί να φανίσει όλη την πανίδα της Κύπρου, αλλά θα λαπορτάρουν γιατί είναι σε δοκιμαστική περίοδο το σύστημα. Πάντως, εγώ ήδη θωρώ τα παραθυράκια που θα βρίσκουν οι Κυπραίοι. Θα πιάνει ο Ιόρκος και ο λαός, και επειδή ένα δικαιούται, θα λαλεί του κουμπάρου του πανίκου που δεν πιάνει τίποτε, να τον γράψει πάνω του στο δικό του το μήνυμα.
Αφού είμαστε σεϊτάνιες εμείς οι Κυπρέοι, τι να κάνουμε. Πριν είπα λίγο χατάκια τους ασθενείς που βρίσκουν τους τρόπους να κάνουν τα διάφορα γιατί θέλουν να πάνε σε δύο και τρεις γιατρούς. Κάποιες φορές όμως είναι αναγκαίο. Θα πάμε σε κάποιους άλλους συμπολίτες μας όμως που έχουν βρει κάποιους άλλους τρόπους. Κοιτάζω από εκεί γιατί είναι ο κ. Παπαδούρης που με βλέπει, που το κάνω αυτή την εισαγωγή. Καλημέρα κύριε Παπαδούρη. Έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν τέλος πάντων να αποκτήσουν έναν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έχουν βρει έναν τρόπο να το κάνουν πιο εύκολα, ενώ για την τσέπη τους. Τι κάνετε? Οι γατάκια υπάρχουν παντού. Οι γατάκια υπάρχουν παντού. Έχουμε και να μην πόξω πάρα πολλά νεογέννητα. Ναι, Κατερίνα μου, μόνο που τα δικά μας τα γατάκια, τσα επόξω, δεν κάνουν πατέντες για να πια χορηγία για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Να κομπόλι πιφτσελίο νερό θέλουν τα καημένα. Όχι, δέτε τι σκεφτήκαν οι Κυπρέοι όμως για να γελάσουν του συστήματος. Λοιπόν, για πείτε μου κύριε Παπαδούρη, τι σκαρφιστήκαμε πάλι, Κύπρος μου. Κοιτάξτε, κατά τη συζήτηση που είχαμε για τους προϋπολογισμούς στην Επιτροπή Οικονομικών όσον αφορά το Υπουργείο Μεταφορών, στην παρουσίαση μας δόθηκαν τα στοιχεία και για το νέο σχέδιο που υπάρχει για θέμα αναπόσυρσης παλιών αυτοκινήτων και επιδότησης ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου. Μάλιστα. Εντάξει, κάποιες πληροφορίες τις οποίες είχα, τις οποίες μετέφερα στον Υπουργό, κατά πόσο μπορεί να επιβεβαιώσει ή όχι, όντως επιβεβαιωθήκαν ότι επειδή για τις αιτήσεις για την επιδότηση του ηλεκτρικού αυτοκίνητου, δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις σε όσα άτομα απόσυραν όσο το δυνατόν πιο παλιό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Άρα φαίνεται ότι κάποια άτομα εφρόντισαν πριν να κάνουν την αίτηση να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο παλιάς χρονολογίας, με αποτέλεσμα να έχουν προτεραιότητα σε αυτές τις αιτήσεις. Ρε μα καταλαβαίνετε. Ας πω κάτι, δεν είμαι κάθε θυμωμένος. Είμαι περήφανος, ρε, διότι γίνεται να κάνουμε τούν τα πράγματα και να μην είμαστε ακόμα πρώτοι στη λίστα με τις χώρες με τα πιο ψηλά IQ. Ποιος άλλος λαός θα σκέφτεται το πράγμα. Εντάξει, καλά μας ξερούνται. Καταλάβετε, ήταν που κάνουν για να πιάνουν τη χορηγία. Επειδή όσοι αποσύραν πολλά παλιών αυτοκινήτων πρόσφατα, έχουν προτεραιότητα. Οι σεϊτάνιες οι Κυπρέοι αγοράζαν ένα παλιό αυτοκίνητο του 80-300 ευρώ για παλιοσύρα, έκαναν το απόσυρση και μπαίναν πρώτη στη γραμμή για να πιάνουν τη χορηγία για ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Ρε, είμαστε διάνοιες λαό σας. Άρα πήγαν και αγόρασαν κάποιοι ένα αυτοκίνητο 500.000 ευρώ, έτσι, επειδή είναι ένα ποσό, για να κάνουν την αίτηση να αποσύρουν το 500.000, γιατί θα πάρουν πόσα είναι η επιχορήγηση. Κυμαίνεται από, αν θυμάμαι καλά, από κοντά στις 10 με 12.000, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Φυσικά μιλούμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία αντιλαμβάνεστε το κόστος ξεκινά από 40, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 80-90.000. Ναι. Αρκετά. Ήταν μία-δύο περιπτώσεις, ήταν περισσότερες, δεν ξέρω τώρα. Ήταν λίγο περισσότερες, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που ο ίδιος ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι ναι, έχουν υπόψη τις άξιες περιπτώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι. Σκαρφιστήκαμε πάλι. Κοίταξε, εμείς το θέσαμε, για να μην παρεξηγηθώ, επειδή ούτε θέλω να μην ταινίζω, το σχέδιο δούλεψε μια χαρά. Βέβαια, δούλεψε μια χαρά επειδή ήβραν οι Κυπρέοι το παραθυρούι και θέλαν να το εκμεταλλευτούν. Μπορεί να μην χρειάζονταν καν την επιχορήγηση, απλά θέλαν να γελάσουν του συστήματος. Ελπίζω να καταφέρουν να γελάσουν του συστήματος και οι ασθενείς που μάχονται να τους εχειρίσουν ως ζόρι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Καταγγελίες στην ΟΣΑΚ. Ότι πιέζονται οι ασθενείς να κάνουν επεμβάσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, σωστά τα λέω? Καλημέρα, Κατερίνα. Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο σιγά σιγά ελπίζω να εκλείψει, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε κάποιους γιατρούς, ευτυχώς είναι λίγοι, που μέσα στο σύστημα δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι λόγω κακής κατάρτισης, είναι λόγω κατάχρησης, είναι λόγω μη ικανοποίησης εισοδημάτων. Φαίνεται ότι για όλους αυτούς τους διάφορους λόγους οθούν πολλές φορές ασθενείς για να κάνουν αχρίαστες, από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ημέρας, επεμβάσεις. Τέλεια, ρε. Κάνουμε ένα βέρτα επεμβάσεις χωρίς λόγο. Και όχι φταίνει οι ασθενείς. Φταίνει οι γιατροί που πιέζουν τους ασθενείς να κάνουν τις εγχειρήσεις. Πλέον πάει για κρυολόγημα και γράφουν σου εγχείρηση ανοιχτής καρδίας. Ο πρόεδρος της συγκεκριμένα, που φαίνεται ότι γιατρός επέμενε να χειρουργήσει, να κάνει μια γυναικολογική επέμβαση σε μια γυναίκα, να της αφαιρέσει μήτρα συγκεκριμένα, σαν αυτή η γυναίκα, όπως αποδείχθηκε από άλλο συναδελφό του, δεν χρειαζόταν τέτοια επέμβαση. Λογικό. Πώς να βγάλουμε το εξτραδάκι μας, ας αφαιρέσουμε τη μήτρα που μια υγιή ασθενή. Ρε, μα πάει καλά ο κόσμος, ρε.
Δεν ξέρω ο μηχανικός που πάει και λαλίσου να σου αλλάξει και τα ξονάκια ενώ δεν χρειάζεται για να σε χρεώσει εργατικά. Μιλούμε για γιατρό που έχει να κάνει με ασθενείς που τον εμπιστεύκονται. Είναι όμως μια επέμβαση η οποία αποζημιώνεται από το ΓΕΣΥ, μπορεί να πραγματοποιηθεί από γιατρούς εφόσον τεκμηριωθεί η ιατρική αναγκαιότητα όπως ισχύει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αλλά όπως σας έχω αναφέρει, πέραν αυτού, ναι, έχουμε σε πολλές περιπτώσεις προβεί σε καθορισμό συγκεκριμένων ενδείξεων, στη βάση των οποίων οι γιατροί μπορούν να διενεργούν πράξεις εντός ΓΕΣΥ. Και κυρία Αγκυριάκου, μας λέτε ότι οι ιατρικές πράξεις αλλά και οι συγκεκριμένες επεμβάσεις είναι, κάνετε έτσι δειγματοληπτικούς ελέγχους εκεί και όπου μπορείτε? Σίγουρα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Άμα σου βγάλουν το όργανο σου και μετά, τι να σου κάνει ο δειγματολογικός έλεγχος? Ένα λεπτό να δω, έχετε σηκώ την ακόμα ή έφκαλε σας το κανένας γιατρός για να πιέ την αποζημίωση που το ΓΕΣΥ? Okay. Έχετε, φίλοι. Με τούντες αποζημιώσεις που βάλουν κάθε λίγο στο ΓΕΣΥ, θωρώ μας γούλους να κυκλοφορούμε off-carry που μέσει σε κάποια φάση. Η Στέλλα πάντως δεν το παρουσίασε εντυπωσιακά το θέμα, όπως κάνει ο Ευαγγελάτος στην Ελλάδα για παράδειγμα. Αυτό εδώ είναι το δημαρχείο στο οποίο τελικά έγινε η τελετή. Ήταν άλλος ο χώρος από αυτόν που αρχικά λέγεται ή είχε εκτιμηθεί. Εδώ λοιπόν βρέθηκαν ο Στέφανος Κασελάκης και ο σύντροφός του, ο Τάιλερ, και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Θυμίζω ότι ακόμα είναι μια πράξη που νομικά δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, έχει συνέπειες όμως, και ούτως ή άλλως μέσω αυτής θα δοθεί πια και η άδεια παραμονής στον σύζυγο. Μα χώρα κύριε, όχι τις καλωσές των Αμερικάνων έβαλαν στα γραφικά για να δείξει ότι εμπόξω από το Δημαρχείο στη Νέα Νιόρκη. Μάλιστα, μέσα στο Δημαρχείο υπάρχει αυτή που πολύ εντυπωσιακή αίθουσα που βλέπετε, είναι σε ένα κεντρικό σημείο. Εδώ βλέπετε εκείνους που ήταν στην τελετή, δηλαδή από την πλευρά αυτή τους γονείς του Στέφανου Κασελάκη και από την πλευρά αυτή τον αδερφό του Τάιλερ και την μητέρα του. Μάλιστα, η αίθουσα αυτή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Αν ανέβει η κάμερα και δείτε ψηλά πάνω το ταβάνι, θα καταλάβετε, μιλάμε για ένα πραγματικά επιβλητικό χώρο στο Δημαρχείο, εδώ όπου έγινε η τελετή του γάμου την Παρασκευή. Επειδή είναι ακάλεστος στο γάμο όμως Ευαγγελάτος, και έγκανε δείχνει μας τα ταβάνια του Δημαρχείου. Ακάλεστος βέβαια, επήγαινε στη συνάντηση του Κασελάκη με τον Μητσοτάκη. Έχει προσπαθήσει να κάνει αντιπολίτευση, στην ουσία να πάρει τα φώτα από την εσωκομματική διαμάχη και να τα ρίξει πάνω στη διαμάχη του με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν ήρθε, όπως τον βλέπετε εδώ, ήταν αρκετά αμήχανος. Τώρα θα προσπαθήσω να παίξω και λίγο, γιατί αυτό που έχει ετοιμάσει το τμήμα των γραφικών του Μέγκα είναι εκπληκτικά όπως πάντα. Σιγά κύριε Ευαγγελάτο μου, για να σκοτωθείς. Με ρεσείς που πάνω του όμως, γιατί να μην είναι κοντός ο Κασελάκης. Είναι έτσι που λαλούσαν οι προτινοί. Νομίζω σε παρακάμαντο με τα γραφικά, ξανή ιδέα. Στο λίγο χρόνο που μεσολάβησε με τις κάμερες ανοιχτές, υπόθηκαν πράγματα από τον κύριο Κασελάκη τα οποία είχαν να κάνουν κυρίως με τους ομογενείς. Στη συνέχεια, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το οποίο μπορεί να μας προσφέρει το τμήμα των γραφικών του Μέγκα. Δηλαδή, το να έχουμε και εμείς εδώ μια θέση και να ακούσουμε τι είπαν οι δυο τους. Ρε γίνεται, ρε, έκατσε κιόλας τον καραμέ μαζί τους. Αχ, γιατί κάνουμε και σκενεβέζιο έτσι γραφικά, να μες στο πρατήριο και να βάλει εικονικά πεζίνα στο διπλοκάμπινο του κυρίου. Α, τώρα που ευθύνησε. Συγγνώμη όμως, ενούλες τις ειδήσεις που παρουσιάζει έτσι. Ο Μάθιου Πέρι λοιπόν, ένας από τους πρωταγωνιστές και ένας από εκείνους που είχαν, όπως ο καθένας, ρόλους οι οποίοι ήταν ιδιαίτεροι, εμβληματικοί, θα έλεγε κανείς κομβικοί σε αυτή τη σειρά. Έγινε ένας μύθος. Έτσι ανακοίνωσε το θάνατο του Μάθιου Πέρι που τα φιλαράκια ο Ευαγγελάτος. Που το καφέ της σειράς, όχι για να μην λαλείτε ότι δεν εφαρμόζει το υπερθέαμα σε όλες τις ειδήσεις, γραφικά έχουμε και εμείς τον Α, εντάξει, όπως είναι το Ευαγγελάτου όμως, διότι τα δικά μας κάνουν τα κατά λάθος την ώρα της νοηματικής. Σοκ προκαλεί και το χτύπημα που έγινε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου βρίσκονται οι Έλληνες δημοσιογράφοι και τεχνικοί, καλύπτοντας τον πόλεμο. Φεύγουν μπαλόνια μπροστά από τον κύριο της νοηματικής. Έγκανε που προσπαθεί να μεταφράσει σοβαρή είδηση, τα γραφικά του κινητού του προφανώς κάνουν πάρτι. Εκτός αν ήταν για να χαλαρώσει λίγο το κλίμα, το πρόβλημα είναι συνεχίστηκε πάντως.
Οι ένοχοι της Χαμάς εκμεταλλεύονται το δεδαλώδες δίκτυο των τούνελ που έχουν κατασκευάσει. Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση καταγράφεται ένα τέτοιο ευνηδιαστικό πλήγμα. Συνεχίζεται το πάρτι από ό,τι βλέπω στα δίπλα παράθυρα. Όχι, τα γραφικά του Ευαγγελάτου είναι πιο grande, εμάς είναι πιο basic, λυπούμε. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα ρεύματά μας. Το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, με ανακοίνωσή του, λέει και δίνει οδηγίες στους ηλεκτρολόγους, εάν έχουν από αυτά τα προϊόντα, να τα επιστρέψουν πίσω ή αν τα έχουν τοποθετήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, να πάνε να τα ξυλώσουν, αν το έχω καταλάβει ορθά. Μαζί με το αυτόματο, στο ίδιο κυβωτίο, ή ακόμα έναν τέτοιο, στον πρώτο υποπίνακα, αν ο πρώτος υποπίνακας που έχει μέσα στο σπίτι σου έχει 10 μέτρα απόσταση από το αυτόματο της ηλεκτρικής, δηλαδή παίρνουν δύο. Αφορά τις οικίες η συγκεκριμένη ανακοίνωση, που τα ρεύματα τους είναι τριφασικά, τρεις φάσεις κουδέτερο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν από αυτό τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, κύριε Γιάννη. Είναι χιλιάδες. Ωραία. Τέλεια. Το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών επαράγγειλε χιλιάδες ποντών τον εξοπλισμό και έχει τον πολλή κόσμο έσω του. Είναι επικίνδυνος τελικά. Τώρα, αυτός ο εξοπλισμός κρίθηκε επικίνδυνος για ηλεκτροπληξία. Για ηλεκτροπληξία, κάποιοι για ηλεκτροπληξία, κάποιοι για φωτιά, κάποιοι και για τα δύο. Είναι 10 διαφορετικές μάρκες οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλοι. Πριν 6 μήνες η ηλεκτρομηχανική υπηρεσία προχώρησε και αγόρασε από το παζάρι, από διάφορους εμπόρους, αυτόν τον εξοπλισμό. Ναι. Όλοι οι εξοπλισμοί αυτοί και οι 10 που έχουν εντοπιστεί είναι από ασιατικές χώρες, να μην λέμε η συγκεκριμένα τη χώρα για να σωστό, μην έχουν προβλήματα. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε την Κίνα που τα παραγγείλα. Άφηκε μας το γενικό, που μια ασιατική χώρα. Και για να καταλάβω, εβάλαμε σε σπίθια δίπλα από το αυτόματο σύστημα που έχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, να γίνουμε όλοι λίπος ζάβλης στο τέλος. Αυτή η 10 που έχει δημοσιεύσει η ηλεκτρομηχανική υπηρεσία κρίθηκαν ακατάλληλοι. Δεν πρέπει να τα τοποθετήσει ο ηλεκτρολόγος και αν τα έχει να τα πάρει πίσω στα καταστήματα. Όσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος, όπως είπαμε, ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Όσα έχουν τοποθετηθεί, δεν υπάρχει, λέει, σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Ο καθένας μας ας κρίνει. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, γιατί να μας πελάνετε. Όσα εβάλανε είναι OK, αλλά όσα δεν εβάλανε είναι OK. Καταλάβετε τι εννοεί η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία του κράτους μας. Κατάλαβε κανένας. Αφού τα εβάλετε και σας έπιανε ηλεκτροπληξία, αείστε τα δάμε εσύ κειμένολα. Δηλαδή ένα λεπτό κύριε Κυριάκου. Για αυτά που έχετε και δεν τα έχετε τοποθετήσει υπάρχει κίνδυνος και για αυτά που τοποθετήθηκαν δεν υπάρχει κίνδυνος. Αφού όταν το λέω να μου πούνε πελώς ο πρώτος στο ηλεκτρολόγο. Πώς να το πω διαφορετικά. Πώς να το πω διαφορετικά. Αυτά που μας λένε που τοποθετήσατε δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, μην πάτε να τα αλλάξετε. Αλλά αυτά που έχετε μην τα βάλετε γιατί υπάρχει κίνδυνος. Εγώ σας λέω τι λέει η ηλεκτρομηχανική υπηρεσία. Τι είναι ο Γιώργος που τα λέω. Λαμπρή υπηρεσία μας. Αν είστε τα σιόρτια, αν κρούσει κανένα σπίτι, πέμπουμε σας στην πυροσβεστική. Ιου, 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 να μου να κάνω. Να μπορούμε να βγάλουμε. Άμα το εβάλετε και ζήσετε, είναι εντάξει. Ζούμε στην ασφαλέστερη χώρα του κόσμου. Εγώ να χώνουμε πάντως, διότι είμαι πολλά χαρούμενος στην περίοδο, διότι παίζουν με στις εκπομπές στην Ελλάδα. Τι διάλεξα. Είναι ο Λούις Πατσαλίδης, γογό μου. Μια πολύ ωραία αντρική παρουσία. Συμφωνείς? Συνισμάτη. Υπάρχει κάποιος που δεν συμφωνεί με το συγκεκριμένο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όλες οι φίλες μου. Δεν νομίζω. Συμφωνείτε όλες ότι είμαι μια απόθητη παρουσία. Βάλτε ένα μικρόφωνο όμως, ρε γογό μου, να ακούμε καλύτερα τον λόγο που με σχολιάζετε. Όλες οι φίλες μας, το πόρισμα βγήκε όλο το ίδιο, έτσι. Είναι μια πολύ όμορφη παρουσία. Σ' αρέσει, Μ' αρέσει, γογό μου. Μ' αρέσει και εμένα. Είναι στην Κύπρο σε τηλεοπτική εκπομπή. Στον Αλφα, Louis Night Show. Λοιπόν. Πολύ ωραίο look. Louis Night Show. Δεν πειράζει που εξάσετε να σου πίσω. Σημασία είναι ότι βρείτε πολλά ωραία το look μου. Συνεχίζω να μην καταλαβαίνω όμως γιατί με σχολιάζω. Μπλουζάκι έτσι με στάμπες και κάνει και μια γκριμάτσα εδώ πέρα που κάτι κοιτάει τώρα, κάτι έχει γίνει. Εσένα ονειρεύεται, κοιτάει ψηλά και σκέφτεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα κορίτσι σαν για αυτό το δικό μας κορίτσι με το οποίο το υποθεί. Εντάξει, εγώ μου. Συγγνώμη, Μποχήμαι, κυρία.
Έλα να μου τα λαλείτε σήμερα. Ελπίζω να πεθωριάς τέρορ την εκπομπή, γιατί εφατή. Γιατί προσπαθεί εγώ να μου προξερέψει την κυρία σήμερα. Εντάξει, εγώ. Σε τακτοποιώ, μην αγχώνεσαι. Λούις Παρτσαλίδης, λοιπόν, ένα κορίτσι ακόμα σου χτυπάει την πόρτα της καρδιάς του για να σου πει ότι είναι φαν σου, το έκανα και ρήμα. Ούτε τράπερ. Ναι, εγώ μου. Να γίνεις τράπερ, μάλλον τάπερ που να γίνεις. Γιατί με τούτα που ακούω, δεν θέλω κανέναν που τους κοιόμαστε καλά, ούτε εσένα ούτε εμένα. Πάμε τώρα μια βόλτα από το tipping point, να δούμε τι παίχτες είχαμε αυτή την εβδομάδα. Άρα, Μιχάλη, ποια είναι τα ειδικά όργανα της γεύσης που βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλενογόνου της γλώσσας? Άσο, θα πω... αισθητήρες γεύσης. Μάνα μου ρε, νομίζω ότι αν το πει ένα ζιάρικα και με ένα μίλι χορευτικό, να του το δώκεις ως τώρα. Φίλε μου, άστο, εσώζεται. Πώς λέγεται η εναλλακτική εορτή της εργατικής πρωτομαγιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά? 4th July. Εργατική πρωτομαγιά, λαλείς, ρε κουμπάρ, είναι τα 4th of July. Πώς γίνεται η 1η του Μάη να είναι η ίδια εορτή με τις 4 του Ιούλη? Μπορείτε να παραλάβετε την ερώτηση. Ποιου μεσογειακού νησιού είναι πρωτεύουσα το Εάκιο? Θα πω τυχαία, Νάξος. Στην Νάξο και την παρό. Γιατί στην Νάξο. Μεσογειακό νησί, σκέφτηκα Ελλάδα, σκέφτηκα και πάνω στην τύχη. Μόνο η Ελλάδα έχει μεσογειακά νησιά. Αυτά μου ήρθε, αυτό μου ήρθε στο νου, αυτό είπα. Δεν είναι μεσογειακό νησί, αυτό σκέφτηκα. Ναι, αλλά και από τα νησιά της Ελλάδος, γιατί την Νάξο, ας πούμε. Τυχαία. Έχεις πάει? Όχι. Νομίζω ότι είναι σωστό. Λες. Δεν ξέρω. Το Εάκιο. Το Εάκιο. Σ' αρέσει ο Λούις Πατσαλίδης? Ναι, μπορώ να πω πως ναι. Α, ωραία. Θα του αφιερώσω αυτή την απάντησή σου. Στην Κορσική. Καμία σχέση. Πλέον αφιερώνουμε για απαντήσεις. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η Νάξος αφιερωμένη σε μένα, λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τα πολιτικά μας, πάμε να δούμε ένα βίντεο της Παν μας με τη στήριξη των Shoebox. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Okay. Θέλω ένα, φραπέ με τρίο με γάλα, please. Τι γάλα θα θέλατε? Έχουμε γάλα αγκαρίδας, έχουμε γάλα αμυγδάλου, έχουμε γάλα σόγιας, έχουμε ντουριζού, έχουμε γάλα φουντουκιού, έχουμε γάλα του χαλεπιανού, έχουμε τις βρώμης, έχουμε που δεντρών, έχουμε που φρούτα, έχουμε που λουλούδια, έχουμε που ωκεανών, έχουμε που βουνά και θάλασσες, έχουμε και εισαγόμενων, έχουμε και εξαγόμενων. Κάνε το σκέτο, κάνε το σκέτο. Αν καθένα δεν μπορούμε να πιούμε πιο. Μπράβο, Παναγιώτα μου. Πάμε τώρα στο δράμα που εκτελήσεται στο κόμμα των οικολόγων, όπου ο Περδίκης αποφάσισε να κάνει comeback. Κάνετε comeback, κύριε Περδίκη. Έχετε επιστρέψει. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, αγαπητέ Νικήτα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Δεν σας βλέπω και πολύ χαρούμενο για αυτή την επιστροφή. Τι σας έχουν κάνει, κύριε Περδίκη? Τόσον ενθουσιασμό ο Νικήτας. Όχι τραγούδι της Άντζελας είπεν του «Κάνω comeback, comeback». Ο Περδίκης τίποτα, παιδιά, είναι λυπημένο. Ναι, τίποτα περισσότερο. Δεν είναι comeback. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω πολιτική καριέρα. Έχω χορτάσει και από κανάλια και από... βλέπεις, με προσκάλεσες να έρθω στο στούντιο και σου είπα «Δεν θέλω, δεν θέλω να τρέχω πάλι σε κανάλια και σε...» Ησυχάσατε με λίγα λόγια, κύριε Περδίκη, όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε ησυχάσει? Περιορίστηκα στην Επαρχιακή Επιτροπή της Λευκωσίας. Θέλει ρε παιδιά. Χόρτασε μου τα κανάλια. Είναι influencer πλέον. Θέλει με κανάλια, με μικρόφωνα, με τηλεοράσεις. Θέλει όλα. Κάλεσε τον Νικήτα και είπε του «Άτε ρε Νικήτα μου ρε, βαρκούμε πάρα πολλά ρε. Να λουθώ, να αντιθώ, να χτριστώ, να έρθω στο στούντιο. Είμαι πολλά χορτασμένος που τούτα όλα. Κάρμε που το Skype που έσαι όπως είμαι τις πιζάμες μου. Μάνα μου κύριε Περθήκη μου, ταλαιπωρία μεγάλη». Τώρα δούμε τι είπε και στο Σίγμα, στο οποίο ευκήγαινε επίσης με τις πιζάμες του. Πάμε παρακάτω. Δεν κάνω προεκλογικό αγώνα. Εγώ αυτά, αγαπητέ Χρήστο, τα έχω χορτάσει. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι τηλεοπτικές εκπομπές, ούτε οι κάμερες, ούτε τα μικρόφωνα, ούτε οι συνεντεύξεις. Έχω πάρει πολλά στη ζωή. Η προσπάθεια μου είναι να επανέλθει η σύνοχη.
Να επανέλθει η ενότητα, να επανέλθει η πολιτική αυτονομία και η ταυτότητα του ΚΕΤ. Τα ίδια και στο ΣΥΧ. Με βαρέθηκε τα κανάλια, αλλά είναι και κανάλι που είναι πια. Μα κύριε Περδίκη μου, αν εκλεγείς πρόεδρος στον οικολόγο ξανά, έστω και για ένα χρόνο, να είσαι αναγκασμένος του τα ούλα που εχόρτασες να τα υποστείς ξανά. Συνεντεύξεις, τηλεοράσεις, στούτιο κτλ. Να πουλάει το ρητό, την δόξα ουδής. Έτσι. Πάντως, εκτός που τον Περδίκη, επιθυμήσαμε και ακόμα ένα φίλο μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έλειψε μία εβδομάδα και έγιναν όλα, έχω να σας πω. Τον έχω επιθυμήσει πάρα μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς πέρασε, σίγουρα πέρασε πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Νάθος. Μάνα μου, Κατερίνα μου, έτσι πρόλογο ούτε εμείς δεν κάνουμε για τους καλεσμένους μας. Έχει τόσα χρόνια πασχίζει να τον κάνει να σου πει μια γλυκιά κουβέντα, δεν τα κατάφερε. Εσύ όμως τσαμέ, δεν τα βάζει κάτω. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Νάθος. Με είδες τη φόρεσα σήμερα στο καμαρίνι? Ή σε είδα εγώ πριν φύγεις από το σπίτι σου? Κώστα μου! Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα που γίνεται, κουμπάρ. Εν το Big Brother το κανάλι μας. Ρε, θωρεί με κανάς που εντύνουν σήμερα. Θωρεί ένας τον άλλον, τώρα που εντύνεται. Γιατί να είσαι η Κατερίνα μου στο καμαρίνι σου ή να το δεις εσύ σπίτι του, αν εντύνεται. Καλημέρα. Μα γιατί έφυγες και άφηγες μας μόνους μας και γίναν όλα τα κακά? Πάντα, όταν φεύγω, έχουμε σωρία εξελίξεων. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Τι κάνεις, δεν με νοιάζει που καθυστερήσαμε. Σε έχω πεθυμίσει πάρα πολύ. Κι εγώ. Α, ευχαριστώ. Δόξα τω Θεώ. Μια καλή κουβέντα. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα μου, αυτή τη μέρα κρατήστε την. Είναι 2 Νοεμβρίου, είναι 7 και 18 πρώτα λεπτά του 2023. Μέσα ρε, Κατερίνα μου. Κι αν πρόσεξες, με μισή ψυχή που είπεν το. Κι εγώ. Εν είσαι άλλη επιλογή. Είπες σου το για να πάει πάσα κάκο. Πάντως, δεν περίμενε κανένας τούν την έκρηξη συναισθημάτων του Νάνου. Μάλιστα. Με ασθενοφόρο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, καθώς η καρέκλα του πέταξε μαθητής. Τι ήταν αυτό? Η έκρηξη συναισθημάτων που λαλούσαμε, Κατερίνα. Που τα αλήθεια όμως, να μάντου τον. Έβαλαν μόμπαν του Νάνου. Εσυνομωτήσαν οι άλλοι 6 εναντίον του. Η αγάπη του πάντως αγχώθηκε. Κι ο Νάνος το ίδιο. Λογικά να βουρήσει έντρομος να πάει να είναι που είδεται. Τι ήταν αυτό? Προφανώς δεν ήταν κάτι συνηθές. Μπορεί να είναι και κάποιος, και κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός. Εντάξει, Ζιόρ. Μπορεί να μου έβαλαν κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Possible. Σιγά. Είναι τα χαλαρά που το λαλεί όμως, σαν να δεν συμβαίνει τίποτα. Ρε Κώστα, μα χώθουν άκομα να μου δείξει κάποιο σημάδι αντίδραση. Έπαιξε νολάκερη πόμπα από έξω από το παραθύρι σου, τα γέρημα. Κώστα, από πού ακούστηκε, έξω από το παράθυρο? Ναι, ναι, είναι έξω εδώ, απέναντι εδώ, σε ένα κτίριο εδώ, απέναντι από τα γραφεία μας. Κώστα, γιατί δεν φεύγουμε να πάμε? Ενώ πάρε το κινητό, είσαι στο λάπτοπ ή στο κινητό, πού είσαι? Είμαι στο λάπτοπ. Εντάξει. Αλλά υπολογίζω από τον κρότο που ακούσαμε ότι είναι, επειδή είναι τετράγωνο το κτίριο, έχει εσωτερική αυλή, προφανώς να είναι κάτι που έγινε εδώ. Να σου πω, να σου δώσω λίγο να σηκωθείς, να πάμε να δούμε τι έγινε και να συνεχίσουμε με τον καθηγητή. Σου δίνω λίγο, απλώς σηκώθω από τη θέση σου. Τι είπατε? Η αγαπητού είναι έτοιμη για μαχητικό ρεπορτάζ. Ο Νάνος σε σηκώνει κάπου την καρέκλα. Να είσαι τώρα, Κατερίνα, από τον άνθρωπο. Να βάλεις τώρα να σηκωστεί να γυρεύει πόμπες. Πώς επέρασες εσύ, αγαπητού, σήμερα? Πόμπα. Πάντως, για να σας φύγει η απορία, άδικα να στατώθηκε η αγαπητού, διότι δεν ήταν πόμπα τελικά. Δεν ήξερουμε ήταν πούτα, αλλά πόμπα δεν ήταν. Αν και εγώ υποψιάζομαι πως δεν μπορεί να ακούστηκε η έκρηξη. Και πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο τώρα. Να δούμε τι έγινε. Είες Κωστά μου, έτσι αντιδρά ο κόσμος άμα του σύρουν πόμπα. Μα δεν πω κάποιο ο Τάκης σου, να πω κάθε. Τάκη μου, είσαι καλά? Κουβάτικα! Κουβάτικα! Ρε! Ρε! Μου τι ήταν αυτό! Κουβάτικα!
Πω! Κουφάθηκα, ρε! Κουφάθηκα! Ωραία! Κουφάθηκα! Εντάξει, τώρα δεν κατάλαβα. Κάνει μια αναπαράσταση στη φάση με την κροτίδα που έπεσε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και διακόπηκε το μάτσο. Είναι έτοιμος πάντως για τις οικογενειακές ιστορίες ο Τάκης. Μιλούμε για οσκαρική ερμηνεία. Πάντως το μάτσο που διακόπηκε έπιαν το τελικά ο Παναθηναϊκός στα χαρτιά και ο Τάκαρος είναι έξαλλος. Ναι! Θέλω να σου πω για ένα μεγάλο ψέμα που λέτε εσείς οι Ολυμπιακοί που λέτε εμάς παρακολουθείτε. Άντε, ρε! Όπλησε ο Τάκης. Επίγαινε ο πρώτος. Πάμε στον επόμενο να δούμε αν θα βρει κανέναν πλάσμα να κόψει κανέναν κουβέντα σήμερα. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Ναι. Γεια σου, Τάκη. Ναι. Πάλι κι αυτός τίποτα. Ο ίδιος είναι. Ο ίδιος. Ναι. Από το σκληροπυρηνικό κολονάκι. Ναι. Ναι. Τι λέει. Τι είπε τώρα. Ο Μαζονάκης. Παιδιά, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν είναι. Ο Μαζονάκης τώρα τι δουλειά έχει τώρα, τι είναι αυτό. Κολονάκι, ρε Τάκη. Όχι Μαζονάκι. Ο Μαζονάκης είναι τα σχέση με το ούλε. Αλλά όπως σε κούφανε μου τα λύθηκε από τη τσάκρα, γι' αυτό να ακούει τα μου του λαλού. Μαζί του τηλεθεατές όμως, απά φυρί φυρί να φουτουνιά σου. Εμπρός. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Μετά τις 12. Ναι, μωρέ. Τώρα, άμα βγεις έξω και ο ήλιος, αντέ... ρε πρωί-πρωί. Δεν βραδιάτικα και λέω κι εγώ πρωί-πρωί, με μπέρδεψες. Εσύ είχες έναν Τζοντάκι μες πελάρες, το άκουγα καλημέρα. Φου νύχτα ακόμα σιόρ. Δεν τα καλημέρα. Μα βάλετε σκοπό να μπελάνε τον άνθρωπο. Κράτα και ράτα, Τάκη μου, υπομονή. Μια και πιάμε τις καλημέρες όμως, πάμε και στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα με τη Γιώτα Δαμιανού, η οποία προσπαθεί να διαφημίσει κάτι τσέντες που διαδώρ. Αλλά. Και έχω μία δώρο επιταγή αξίας 150 ευρώ. Όχι. Γρήγορα. Μία δώρο επιταγή αξίας 150 ευρώ. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ρε σιγά ρε, πήγαινε το δώρο ρε. Όχι, πέτε μου, ξαναείδετε καλύτερη τοποθέτηση προϊόντος. Εντάξει, απλά η Ιώτα τοποθέτησε το προϊόν πάστη κελέντης. Ας το έναν τοπο ρε Ιώτα μου, να είναι να σηκώσεις το ραφινίσια πάνω, αφού θωρείς ότι οι τσέντες δεν θέλουν και πολλά για να παίζουν χάμι. Αυτά. Εντάξει. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Easy slim, παιδιά. Easy slim. Γιατί. Γιατί να σου πω και κάτι, ρε Ιώτα, θα το πω εγώ. Μόνο με 20 λεπτά, δύο φορές την εβδομάδα, ρε Ιώτα. Τίποτε ο Δημητρόπουλος, παιδιά, χέστηκε. Ενώ όπως τον παπά που κάθεται στον καραπέ να πνάσει και τα κοπελούθια δίπλα και παίζουν, αλλά αν έχει δύναμη να θυμώσει, κράει το κινητό του και θωρεί το Facebook. Και η Ιώτα παλεύει αναμαλιασμένη με την τοποθέτηση προϊόντος. Αχ, αγαπώ πάρα πολύ την εκπομπή, η οποία πλέον είναι όπως το reality. Απλά ξαμπολούν τους μέσα στο στούντιο και υπάρχουν για δύο ώρες. Βέβαια, απρόπτα συμβαίνουν παντού. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού μπαίνει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή μετά από τα όσα λέχθηκα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κάποιο πρόβλημα με το βίντεο. Έμεινε τζαμίζο θόρυμα μέσα στη ψυχή μας για 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω mentalist. Αχώθηκα και εγώ στο τέλος. Παρακαλώ να παίξει το βίντεο για να φύγει από τη δύσκολη θέση. Φυσικά τούτο έναν τίποτε μπροστά από σύνα που συμβαίνουν στο κρατικό μας κανάλι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πλήρως περικυκλωμένη είναι η πόλη της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό από ξηρά και θάλασσα. Καθώς το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντωνι Μπλίνκεν στην περιοχή δεν φαίνεται επί του παρόντος να απέδωσε καρπούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα πλάνα. Να με ενημερώσετε. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Bye!
Πολλά ωραία ξεκίνησε το δελτίο του Ρικ, ώσπου να πει την πρώτη είδηση είναι μαγκώσα νουλα. Δεν ξέρει κανένα να μου γεννήσκεται. Γι' αυτόν αποφασίσαν να πάσει σε ένα σύντομο διάλειμμα για να τα εύρουν, το οποίο εδίρκησε μόνο 6 λεπτά. Τελικά το πρόβλημα ήταν ότι ελαλούσαν δελτίων άλλη ημέρα. Ευτυχώς όμως ήβραν το σημερινό και πήραν το ξανά από την αρχή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να απολογηθούμε για τη μικρή καθυστέρηση και το λάθος. Αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων των 6. Νέο επεισόδιο ένταση σημειώθηκε στην περιοχή της νεκρής ζώνης στην Πύλα. Άλλες ειδήσεις τώρα. Πριν πρώτη είδηση ήταν ο πόλεμος στη Γάζα, τώρα είναι η Πύλα. Ευτυχώς το πρώτο δελτίο που εκκέφασε η Κατερίνα ήταν να κομ πρόσφατο. Πάλε καλά που ξεκίνησε η Κατερίνα να εκκεφάζει κάθε δελτίο που το 1960. Αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερον 9 πρωινή ο πρόεδρος Μακάριος προέβην εις δηλώσεις. Κύριε Λέης, και αφού είμαστε στο ΡΙΚ, να δούμε και λίγες δηλώσεις του Δημάρχου Λεμεσού. Ναι, καλημέρα σου, Κυρίουλα, καλημέρα Σταύρο, Σταύρο και στους τηλεθεατές μας. Όντως, έτσι έχουν τα πράγματα, όπως θα είδες στο δήλο μου, έχει ενταχθεί αυτό το project του Δήμου Λεμεσού μαζί με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναψυξιοσμής μέσα στη νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης και μάλιστα σαν έργο προτεραιότητας. Εν τώρα που το κάνουν το έργο που λέει ο Δήμαρχος. Διότι το σμυρίλιο να ακούγεται παραπάνω που λέω του. Πάντως στην Ιταλία έχει πόλη Τραπάνι. Θα μπορεί να βάλει ζωή υποψήφιο τα για Δήμαρχος. Μα γιατί ανταποκριτές στο ΡΙΚ πάντια στέγονται όπου έχει τρυπάνια σιώ. Έργο προτεραιότητας. Γιατί είπαμε ότι είναι έργο προτεραιότητας. Πρέπει να προωθηθεί στο βαθμό μάλιστα που η πρώτη φάση ήταν έτοιμη να προωθηθεί και εξασφαλίσει και πολεοδοτικές άδειες. Άρα, μετά την εξέλιξη αυτή, εμείς προχωρούμε, ουδέποτε σταμάτησαν οι εργασίες. Ναι, Δημαρχέ, μου καταλάβαμε ότι δεν σταμάτησαν οι εργασίες. Ακούμε τις live που είναι τηλεόρασή μας. Μα γιατί δεν κάνει κάποιος κάτι να σάσει ο ήχο, ρε παιδιά. Έτσι προχωρούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να προκηρύξουμε προσφορές. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, πρέπει να εκδοθεί. Μετά την πολεοδομική άδεια να εκδοθεί η άδεια οικοδομής. Δόξα σε ο Θεός, εισάστηκε. Σημαίνει ότι δεν δούλευκε το μικρόφωνο τόση ώρα. Απλά κάποιος εξίασε να πατήσει κάποιον κουμπί. Δεν πειράζει, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Ελπίζω μόνο να μην αγκριστεί ο Δήμαρχος και να σταματήσει να εμφανίζεται στις εκπομπές του ΡΙΚ, όπως αποφάσισε να κάνει ο Μαυρίκιος με την εκπομπή του Λιάνκα. Ακούστε με, επειδή μου στέλνει και η Μέρη Αρώνη που είναι εκεί με τον Γιώργο χρόνια, θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα το λέω ότι μου έχει απαγορεύσει ο καρδιολόγος μου να ξαναπάω στο Γιώργο Λιάγκα. Έλα! Πήγες μια φορά. Σου ανεβάζει την πίεση, παιδιά. Ανεβάζει την πίεση είναι ο Λιάγκα, σωλά. Τόσο πολλά που είπε ο καρδιολόγος του να μην ξαναφύγει στην εκπομπή. Γιατρέ, τι πρέπει να κάνω για την καρδία μου, πρέπει να κόψω τα διανυτά, να γυμνάζουμε παραπάνω, τι πρέπει να κάνω. Τίποτε που τα ουλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σταματήσεις να φτιάχνεις σύνδεση στο Λιάνκ. Στο γεσί του ο γιατρός. Μα ήταν που του κάνεις όρο Λιάνκα και θέλα το θωρείο προς το Μαυρίκιο σου. Το θυμάσαι. Να σου δώσω ένα spoiler που δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Ναι. Είχαμε μια φορά μια σύνδεση και επειδή μου έκανε μια ερώτηση άβολη, έκανα κάτι κουνήματα στην κάμερα και το κλείσα και έστειλα μήνυμα στην αρχιστέντα. Συγγνώμη, δεν έχω καλό σήμα. Έλα, ρε. Απαναγία. Δεν το έκανα και αυτό. Το λέω τώρα. Πίσω να μην μας βλέπει ο Λιάγκας, Παναγία μου. Τώρα και εσάς ζήσε ο Λιάγκας αύριο. Ήδη θωρώ τους τίτλους μπροστά μου. Το δρυμή κατηγορώ του Λιάγκα για τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Είτε κόψιμο του νου του όμως, α. Ερωτήσαν τον κάτι που δεν ήθελε να απαντήσει και έκαμε ότι δεν πιάνει καλά σήμα και κλείσαν το. Όπως κάνω και εγώ της Αστέρας, άμα είναι στο σύλλογο και θέλω μάπα και τηλεφωνά μου για να μου πει τα νέα της ημέρας. Έλα, Αστέρα μου, καλά. Η γραμμή, μιλ, με, α, πάει. Να έρχεσαι μόνο σε εμάς, Μαυρίκια μου, που περνούμε ωραία. Να ανεβάζουμε όπερες, πάστες διαβάσεις. Κάλαμαρς ζουν για να δημιουργούν δράμα. Αφήνουμε όμως για λίγο το lifestyle και τους παρουσιαστές και πάμε στον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος έχει μια εξαιρετική ιδέα για όσους παρανομούμε στους δρόμους. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μας λέτε ότι θέλετε να μειώσετε αυτό το διάστημα, αλλά για να μπορούν να μας διαγραφούν οι βαθμοί ποινής, θα πρέπει να κάνουμε ή κοινωνική εργασία ή να παρακολουθούμε σεμινάρια. Εντάξει, αυτές είναι σκέψεις στο τραπέζι. Το θέμα της κοινωνικής εργασίας είναι μια σκέψη. Το θέμα του να παρακολουθούμε σεμινάρια, διαμορφωτικά σεμινάρια για την οδική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο υπάρχει μια πρόνοια, αντιλαμβάνομαι. Είναι θέμα να λειτουργήσει η σχολή. Οκ. Okay.
Για να μας σβήνουν τους βαθμούς ποινής πιο γλυόρα από τα 2 χρόνια, θα πρέπει ή να παρακολουθούμε σεμινάρια ή να κάνουμε κοινωνική εργασία. Θωρώ μας ούλους με τον κούσπο να σπάζουμε ρότσους και αμέσως το μεταλλείο του πιτσερού. Φίλε μου, ήταν που κάμε σε σου! Άι, στάρα κουμπάρε, πιένα 55 σε δρόμο για 50 σου! Πάτησαμε το λάστιχο μου τη γραμμή στα φώτα. Α, sorry, φίλε μου, δεν ήξερα. Μα είναι τα κοινωνική εργασία θέλουν να κάνουμε σήμερα. Επειδή είναι μια πρόταση πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, πώς το έχετε στο μυαλό σας, δεν ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι μια πρόταση που σκέφτεται ο Υπουργός? Όταν λέτε κοινωνική εργασία, δηλαδή για να μας διαγράφονται βαθμοί ποινής νωρίτερα από το κανονικό, τι εννοεί, πώς το έχετε στο μυαλό σας κοινωνική εργασία, δηλαδή να καθαρίζουμε δρόμους, ας πούμε, ή να. Για παράδειγμα αυτό, ναι. Ένα παράδειγμα καλό είναι αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να βοηθούμε σε στέγης ευημερίας, για παράδειγμα. Ευημερίας. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούμε να βοηθήσουμε σαν κοινωνικό σύνολο και το οποίο μπορεί να υιοθετηθεί για να διαγραφούν βαθμοί ποινής. Okay. Τον άλυσο με τη σιρένια, τη μάπα μου το πω, να μας τον ευκάλλει ο υπουργός ή κάποιος υπάλληλος του Υπουργείου. Μας βάλουν να συνάγουμε ποσκούπιδα από τους δρόμους όπως τους δρακοσυλλέκτες για να μας εισβήνουν τους βαθμούς μας. Εντάξει, έναν που βρά 250 μες στο highway εμπιστεύκεται τον κάποιος να πάει να προσέχει ηλικιωμένους σε οίκον ευγυρίας. Εγώ ήταν να φοβούμαι. Γιατί προφανώς δεν είναι και πολλά ευαισθητοποιημένος πολίτης. Αλλά τώρα που σκέφτομαι τούτη την πρακτική να ακολουθήσαμε την και πιο παλιά, με έναν κύριο που έβουρα και 250 μες στο highway και έκαμε τον βουλευτή κοινωνική εργασία. Φοβερή ιδέα του Υπουργού, αν και εμείς φανταζόμαστε την κάπως έτσι να υλοποιηθεί. Ένα χωρίς η κόρη, ένα μείνει. Αν να μου νόμισες δηλαδή, ποιος με πιάνει. Hello. Ναι, ίδια. Πόσους πόντους? Πολλά καλό τούτον. Έχει 1,5 χρόνο που τους φυλάω. Θέλω τις μαΐρισες, τις αντικολλητικές. Είναι για τους πόντους. Okay. Έτσι είναι που πρέπει να κάνω τώρα, να μου το πράγμα. Κοινωνική εργασία. Και πού πρέπει να πάω? Έλα σου πω, όχι, στείλ μου location και να τα βρω, να βάλω το GPS. Εντάξει. Okay. Bye. Κοινωνική εργασία η μισή μου. Πώς θα με πληρώνουν άραγε σου? Ξέρω, θα ρωτήσω. Τέλος πάντων, έφυγα. Να πάω κοινωνική εργασία τώρα. Φτάσαμε. Αχ, Θεέ μου, τι κάνω για έναν κότσινο φανάρι. Πότσι ήταν κότσινο εν τω μεταξύ, ήταν μπορντό, αλλά anyway. Δεν τα λόγω να τα συναξώ εγώ τώρα τούτα. Για να το βάλω το δαμέ. Για να το βάλω και τούτο δαμέ. Να πιάω τα μαγιά μου. Τώρα τελειώσα από κομμωτήριο. Μα με λείπατε κανένα στίγορ. Οκ. Γιάξ. Και η γυναίκα που της τσίλησα λίγο το πόιν της, μια χαρά ένιση η ώρα, έφκαλε και ο γύψον. Έστειλα τη τσελουλούδια, αχ. Και φτήκαμε και δευτέρες ανιπτιάς με την κόρη της. Είναι οικογένεια. Κύριε, λέει σου. Είναι φόρες ζώνη, ναι καλά κύριε μου. Αφού είναι τερκαζε με ρούχα μου, είναι να φορώ ζώνη και να κυκλοφορώ ασυνδύο. Στη μάνα μας περιπέζει ο κόσμος η ώρα. Δεν που ήταν τούτο. Καπουτσίνο. Ουφ, Παναγία μου, να σου πω να βγάλω μια σέλφι. Α? Hashtag κοινωνική εργασία. Hashtag pan 12 points. Ήταν και να με βάλουμε post επειδή συνάγουμε τα ποσκούπιδα τώρα. Επειδή έγκυσα λίγο μπας στη γραμμή. Εκανήσει ο Ρώσον και... Αχ, Παναγία μου, είναι μπορώ που φτάθηκα. Πάμε παρακάτω τώρα. Μπράβο, Παν μου. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον βρώμο στην Κύπρο. Διότι από ό,τι παθαίνω, επεκτείνεται και σε άλλες επαρχίες. Απίστευτη δυσοσμία λόγω απουσίας συστήματος αποχέτευσης ταλαιπωρεί τους κατοίκους του συνοικισμού Αγίου Ελευθερίου και Αποστόλου Ανδρέα Σταλατσά. Είναι ντροπή τέτοιες εποχές να διαβιούν οι άνθρωποι αυτοί σε τέτοιες
καταστάσεις. Μα δεν πήγαινε ρε κουμπάρ. Ολόκληρη γη προς ένας βόθρος. Μετά την Πάφον και την Λάρνα κανταλατσά, είναι πως καταγίνεται. Κυριολεκτικά, δεν μπορούν να αναπνεύσουν τα πλάσματα. Τα καταγράψαμε, κάποια τα οποία δεν είχαμε δει, όντως τα είδαμε σήμερα και θα επιδιορθωθούν και αυτά. Χωρίς σύνδεση παραμένουν 100 και πλέον κατοικίες και η Επιτροπή ζητά απαντήσεις από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας, που αν και προσκλήθηκε, δεν παρέστησε στη σημερινή επίσκεψη. Τα είδαμε, κάποια που δεν είχαμε δει, τα είδαμε σήμερα, τα καταγράψαμε και θα διορθωθούν. Το θέμα είναι πότε θα διορθωθούν. Άμεσα. Έτσι είναι κάτι που μπορεί να περιμένει να γίνει σε 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες. Δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος δηλαδή. Να έρθει να τα σύρει έξω από το προεδρικό. Να χαρείτε μέσα σας μπαίνουν ιδέες, αλλά κάνετε κάτι να λυθεί το πρόβλημα εχθές. Πάντως είχαμε και επίσκεψη του Αμερικανού IPEX στην Κύπρο. Ελπίζω να μην τον ερέξαμε που πιτσερίου. 2 και 3 πρώτα λεπτά το αεροσκάφος προσγειώνεται στον αεροδιάδρομο της Λάρνακας. Μέχρι εκείνη την ώρα ελάχιστοι ήταν αυτοί που γνώριζαν για την άφιξη Μπλίκεν στο νησί. Μόλις έχει προσγειωθεί εδώ στην Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Άντονι Μπλίκεν. Με μια θερμή χειραψία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχεται τον Αμερικανό αξιωματούχο σε αυτή την εξπρές επίσκεψή του στην Κύπρο και μαζί επιστρέφουν εντός του αεροσκάφους για τη συνάντηση. Άντονι Μπλίκεν, Νίκος Χριστοδουλίδης και Κωνσταντίνος Κόμπος θα είπαν για μισή περίπου ώρα. Αλήθεια. Ήρθε να κάνουμε μας ητά και έφυγε. Ούτε καν σε έδαφος της Δημοκρατίας δεν επάντησε. Εστάθηκε στο τελευταίο σκαλί, πήγε ο πρόεδρος μας, μέσα στο αεροπλάνο, μισή ώρα και έφυγε. Αν πας και μάθαινε και τούς ότι ευθύνησε η πεζίνα 8 σέντς, ήρθε να το γεμώσει. Τίποτα πέθηκε. Ήρθε, είδε και απήλθε. Ούτε ένα λίζον δεν προλαβαίνει να γεράσουμε τον άνθρωπο. Ένα γλυκό βαζάνι, μπηλέ μου. Μισή ώρα σύσκεψη μέσα στο αεροπλάνο του και παπάει. Πάντως, από ό,τι είδα, αεροπλανάρα ο IPEX της Αμερικής. Πέρχει να μην το χλειδά τον που το ίδιο το πρόεδρικό μας. Ευτυχώς που ήταν το ανάποδο. Να πάει ο πρόεδρος μας με τον jet και να θέλει να κάνει σύσκεψη στον JFK μέσα στο αεροπλάνο μας, γιατί είχε να κοπεί η μέση του πλασμάτου. Τέλος πάντων, να περάσουμε στο Shopping Star, όπου μια συμπατριώτησά μας δοκίμασε την τύχη της, στο Steel. Και έχω την αμυδρά εντύπωση ότι δεν δέχτηκε ιδιαίτερα θερμά τα σχόλια. Μπορώ να έρθω να δω και το σακάκι. Μη φοβάσαι, να σε μυρίσει θέλει. Πιάσε. Ναι, ένα τσικ, αλλά εντάξει, δεν φταίει κι εσύ. Κόρη μου, τα καρακιόζε λικέντουτα, εσύ κόθηκες που η θέση σου έτσι την τακούνα νουλή να δεις τον μπλέιζερ μου. Πιάστηκε. Κύριε Ελέησον, έλεος πιο. Κύριε Ελέησον, έλεος πιο. Δεν τα θέλω να παίρνουν καλά τα πράγματα. Είναι μανικωμένη του Καυκά η Κυπρέα. Τώρα να δούμε. Τα παπούτσια μόνο έχω μία διαφωνία. Mm. Δυναμική θερετήσε χωρίς τα παπούτσια. Μιλάς εσύ για παπούτσια, για τα δικά μου τα σνίκερ, που φορείς κάτι παπούτσους τόσους, όπως το πύργο του Άιφελ, ας πούμε, που ήταν να λατσιστείς που δε σκάλες. Σιώπα. Σιώπα. Ράψε το. Shut up! Δεν σας το είπα ότι είναι πολλά δεχτική στην Κρήτη, κοινή φίλη μου. Ενώ εξαλείζω, θα βγουν όλες ζωντανή, θα βγει καμιά ζωντανή που εκεί μέσα. Και τα σνικεράκια μου αρέσουνε, που έχει και το χρυσό επάνω, αλλά παραπέμπει λίγο σε μένα. Oh. Με αυτό που διάλεξα εγώ τη Δευτέρα. Τι λέει ρε παιδιά τούτη, τι λαλεί, μα να μου λέει κόρη μου, ότι αν τη γράφωσες στο σνίκερ, σοβαρομιλάς, συγκρίνεις το δικό μου το σνίκερ. Με το δικό σου πεπίες έβαλες την πεταλούδα, τη μοφ, την πέτρα. Τώρα συγκοινωνάς να μου λάλεις, επικοινωνείς. Με νευριάζεις. Hello. Sorry, φιλενάδα, αλλά νομίζω έχει ένα δίκαιο. Αντίγραψες το sneaker της. Ω, να με κάτσεις και εμέναν του βουρού. Δεν καταλάβω που μόδα, αλλά λαλό και μου θωρώ. Τι άλλο χρώμα θα ήθελες να φορήσω μπλέιζερ για να... Ένα μοβ. Ένα πορτοκαλί σκούρο. Εντάξει, είμαστε... καμία σχέση με τα γούστα μας, γι' αυτό δεν σου άρεσε ίσως. Σίγουρα. Ευχαριστώ. Ενώ νου σου δεν ξεκόλλησε. Κόρη μου, να έρθω να χωρίσω το πορτοκαλί τώρα στην κοινωνία, το μυαλό σου με το... Ο ξέσαι στον Άρη. Το σερβετάλι. Στη γη που είσαι, στη γη. Είδες στα μαλλιά ο πορτοκαλιά και θες να χωρίσω το πορτοκαλί για να χωμιάζω, ρα. Γιατί όχι, θα μπορούσε να πάει και για το... για μασκότα του από έλ. Σύρο που μου αρέσκει σε δούν την Κυπρέα, ενώ ότι μπροστά στις παίχτριες είναι οκ. Κάνει ότι δέχεται την κριτική τους, αλλά μόλις πάει πίσω να μιλήσει, θα έρθει και σούλες.
Θεωρώ ότι το blazer είναι ο πρωταγωνιστής, οπότε αυτό θα έπρεπε να βγάζει κάτι πιο δυναμικό στοιχείο. Κατά τη γνώμη μου. Δεκτή. Κορούες, και ακούτε να σας πω, το θέμα δεν ήταν δυναμικό blazer, ήταν δυναμική το πρωί με blazer. Hello! Hello! Αγαπώ, δύο φίλοι μου, εσάς το είπα. Μπροστά τους, δηλαδή, τους δεκτή. Δεκτή η γνώμη σας. Και με το που πάει πίσω, κάνετε σπόξι λίκη. Πάμε τώρα και στο παιχνίδι μας με την Echo, όπου μοιράζουμε λεφτά για καύσιμο μέσω του Echo Smile App. Αυτή την εβδομάδα ήμασταν στη Λευκοσία. Λοιπόν, εδώ, στη Λευκοσία, κυρίες και κύριοι. Πάμε να παίξουμε με το Echo Smile App, όπως ξέρετε. 98 πρατήρια σε όλη την Κύπρο με το Echo Smile App. Περίμενε, ο πιο εύκολος τρόπος είναι τούτος, να είσαι μέσα στο πάρκινγκ και όποιος έρχεται στέκεσαι μπροστά του, να μην μπορεί να, φύγει. Γεια σας. Κάνουμε ένα έλεγχο αλκο τεστ. Έχετε πει. Έτσι ώρα μου. Το όνομα σας. Ιωάννα. Ιωάννα μου, θέλεις να παίξουμε μαζί να κερδίσεις πεζίνα. Ναι. Έχεις το Echo Smile App ή να το κατεβάσουμε. Να το κατεβάσουμε. Ωραία, θα κατεβάσεις το Echo Smile App, ώσπου να ετοιμάσουμε το αυτοκίνητο, θα πάρεις μια βόλτα ως την Πάφο. Δεν με πιστεύει κανένας κάτι, να το κάνω, να μπορούμε. Λοιπόν, μέχρι 70 ευρώ, 5 απλές ερωτησούλες. Είσαι έτοιμη? Ναι, ναι. Λοιπόν, Ιωάννα μου, με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω γυμναστρία, sports science. Sports science, wow. Θέλεις να είμαι το science στα sports σου? Καλό. Το sports science, δηλαδή, ας πούμε, τι ακριβώς κάνει? Αθλητικές επιστήμες, μπορείς να βάζεις προπονητική, γυμναστήριο, διαχείριση γυμναστηρίου. Είναι διάφορο σπορτ. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Είμαι αθλητικός τύπος, μην γελάς. Τα τελευταία 1,5 χρόνο είμαι αθλητικός τύπος. Λοιπόν, 5 ερωτήσεις. Έχω Smile App, ώσπου να βάλουμε τις κάμερες, κατέβασες το. Ναι, εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι θα σου πω λίγα πράγματα. Μπορείς να πάεις στο πρατήριο Echo, θα έβρει αυτόματα το πρατήριο, θα το βάλεις στην αντλία πάνω και δεν χρειάζεται ούτε να κατεβείς να πληρώσεις ούτε τίποτε. Θα βάλεις την πεζίνα σου εύκολα και γρήγορα, μαζεύκει και smileys, πόντους, τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσεις σε πάρα πολλά ωραία δώρα, ποιοτικά δώρα μπορώ να πω, που έχει η Echo. Όπα. Εντάξει, έχουμε και GPS, να μην αναγούμε. Λοιπόν, έτοιμοι για την πρώτη ερώτηση? Ναι. Ποιος διάσημος ζωγράφος φιλοτέχνησε το γνωστό έργο Γκουέρνικα? Πικάσο. Ρωτάς με, ας πούμε, τούτο που απαντάς την ερώτηση με ερώτηση με ξεπερνά. Σωστό, Πικάσο. Επόμενη ερώτηση. Ποιος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο? Σολομός. Έδρωσα, εξίδρωσα, αλλά όσο εγώ θέ μου, έρχει το εύρη του εδώ να μην γίνουμε ρεζίλι. Μπράβο. Ποιος πασίγνωστος τραγουδιστής... Δεν είναι ο Κλέους. Παρακολουθάς την εκπομπή μας, βλέπω, α. Αλλά... Περίμενα να σου πω σε την ερώτηση. Ποιος πασίγνωστος τραγουδιστής είναι παντρεμένος με την Μαριλένα Χαρδαμπίδου? Δεύκρος είναι ο Κλέους. Σωστό. Σε ποιο χωριό της Κύπρου βρίσκεται το διάσημο ομοίωμα πατάτας? Ξυλοφάγου. Επίες? Όχι. Εγώ έπια. Να νομίζω ναι, αλλά θα πούμε και του δήμαρχου για μένα, μας κάνουμε και μια αντιανιά. Καλό. Πατάτες και εξίαστο και το sport science και ούλα. 4 ως τώρα, 4-4, 60 ευρώ είναι δικά σου. Ιωάννα μου, πάμε στην τελευταία. Τα διάσημη αρχιτέκτονας σχεδίασε την πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία? Δεν το ξέρω τούτο. Η αλήθεια, ούτε εγώ το ξέρω, αν και άκουσα το πάρα πολλές φορές, εν τούτης δεν το θυμούμε, είναι η Ζάχα Χαντίτ. Ευχαριστούμε. Επίσης, πάει στην πλανή Ελευθερία. Επία στις αρχές τώρα. Που έγινε και το σπουδαίο γεγονός που ευθυγραμμιστήκαν οι πλανήτες και έφεξαν σε το λεπτό των συγκεκριμένων και φωτιστήκαν τα 999 λαμπούθκια, αν το είδες. Όχι. Νομίζω ότι σε περιβέζω, ναι. Όχι, σε περιβέζω, αλήθεια. Τώρα να σου δείξω το βίντεο μόλις κατεβούμε, να με αφήγεις δαμέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασες καλά? Ναι, πολλά. 60 ευρώ κέρδισες. Ναι, ευχαριστώ. Από την Echo. Να είσαι καλά. Και τώρα που να κλείσουμε να σου δείξω το βίντεο με τα λαμπούθηκε. Καλό. Και του χρόνου πρέπει να πάει στην τζίντη μέρα, τζίντο λεπτό να τα δεις. Να σε θυμηθώ. Εννοείται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με το stand-up μας που έχει θέμα παιδικά γενέθλια και την καλεσμένη μας απόψε, την Ευρυδίκη. Break και επανερχόμαστε!
απόψε θέλω να σε βρω. Αυτή η νύχτα έχει κάτι. Είναι τρελή, είναι φεγγάτη. Να σ' αποφύγω δεν μπορώ. Ίχνη που θέλουν σύνοδο. Μέχρι του έρωτα την πόρτα. Ανάψε εσύ όλα τα φώτα. Κι όπου κι αν είμαι θα τα δω. Και ένα ζηλιάρι ουρανός να με κοιτάει που ξενυχτάω. Και δεν πιστεύει ο τρελός όσο πολύ σε αγαπάω. Και ένα ζηλιάρι ουρανός να με κοιτάει που ξενυχτάω. Και δεν πιστεύει ο τρελός όσο πολύ. Λοιπόν, να πω ότι οι παραστάσεις μας με τον κύριο Ντεύκρο Νεοκλέου στην κυρία Μαριλένα Χαραμπίδου και τον κύριο Νίκο Ευαγγέλου συνεχίζονται κάθε Παρασκευή στο Downtown στην Λευκοσία. Αύριο θα είμαστε στο Raven στη Λεμεσό και το άλλο Σάββατο στο Annabelle στην Πάφο. Rewind 80s, 90s Stand-Up Comedy Music Party. Σας περιμένουμε 7075-20 για κρατήσεις. Την περασμένη Κυριακή ήμουν καλεσμένος στα παιδικά γενέθλια του γιου του κουμπάρου μου. 8 χρονών. Η αλήθεια, σε κάποια φάση, έπιασα τον εαυτό μου να παρατηρεί πράγματα που γίνονταν στα γενέθλια και αβίαστα έκανα τη σκέψη, ρε παιδί μου, λέω, όχι τα παιδικά γενέθλια αλλάξαν πολλά από τον καιρό των δικών μου. Και δεν έχει πολλά χρόνια που ήμουν 8 χρονών, οκ. Okay? Ρωτώντας λοιπόν δεξιά και αριστερά, έμαθα ότι πλέον, όχι για τα γενέθλια των μωρών, βάλουν event planners. Ήθελα να τραβώ τα μαλλιά μου, αλλά μετά νιώσα γιατί δεν μου έμειναν και πολλά. Event planner για να οργανώσει γενέθλια σε πεντάχρονα, εξάχρονα, οχτάχρονα κτλ. Είχε θέμα Star Wars και η αίθουσα ήταν διακοσμημένη αναλόγως με μικρά Death Vaders παντού, φωτόσπαθα και το παιδί που εφέρα για να διασκεδάσει τα μωρά ήταν ντυμένος Τσουμπάκα. Τούρτα διαστημόπλοιων και για δωράκι μία φιγούρα Star Wars, 4.000 ευρώ, παιδικά γενέθλια. Ψάχνοντας λοιπόν το θέμα, έμαθα ότι πλέον η πλειοψηφία ακολουθεί την μόδα. Είπε μου φίλος ότι επήρε την πεντάχρονη κόρη του, πεντάχρονη, σε παιδικά γενέθλια, που ήταν σπα. Ήταν σπαρέλαλο του. Ειδικό για μωράρα, λοιπόν. Έχει μίνι μανικιούρ, μίνι πετικιούρ, μίνι μασάζ, μίνι make-up. Μείνει ο τσαμέλαλο του, γιατί άρκεψα να λιθορίζω. Τότε πηγαίναμε στα γενέθλια και το πολύ να είσαι κάποιο συγγενή του εορτάζοντα που τον αναγκάζαν να ντυθεί παλιάτσος για να παίξει λίγο μαζί μας. Εβάφετουν όπως κάτι ταινίες τρόμου με παλιάτσους και ήταν τόσο γυρίλλας που τον αναγκάζαν να κάνει το πράγμα που αντί να μας διασκεδάζει εφοίτσαζε μας. Αν κάποιον παιδάκι έφερνε ταχυδακτυλουργό, το πολύ να εξαφάνιζε κανένα μαπούαν και να μας κάνει κανέναν κόλπο με χαρκιά. Τώρα οι ταχυδακτυλουργοί πήραν το σε άλλο level. Γιατί τα κοπελούθια μας με την τεχνολογία, δεν έχει κόλπο που δεν το ξέρουν. Μπορεί ο άνθρωπος να εμφανίσει ελέφαντα μέσα στην αυλή και να μωράνε κάπως, σιγά πράγμα, ελέφαντα. Αν μπορείς εμφάνισμα στον Bloody Hawk, πάλι κάτι δεν καταλάβα καλά. Ανέκφραστα παιδιά. Μπουφέ, το αθάνατο. Έχει γάμο σε πεντάστερο ξενοδοχείο που έρχεται τσιφάει σε γάμο. Έφυγε η κελέ μου και μιλούμε για παιδικά γενέθλια. Εμείς τότε
Είχαμε σαντουιτσούθια κομμένα σε τρίγωνα, με μία φάουσα βούτυρων, τα μισά είχα χαμ, τα άλλα μισά τυρί. Γι' αυτόν εγώ έπιανα τσέπου τα θκιό, έσμια τα ζεγάμνα σάντουιτς χαμτυρί. Μια κούπα τσίπς, μια κούπα σιδαροπούλες, τζέλι κότσινο, κρέμα καραμελέ, καμιά τρούφα που έκαμε η μάνα του Μιτσί που είχε τα γενέθλια και οι θκιάες του έφερναν δάχτυλα που ρέκιασαν αρίς και καμιά κούπα. Τούρτα, ένα στρογγυλό μπράμα ή τετράγωνο, δούκισα συνήθως, και το πολύ να κάνουν πάνω κανένα σχήμα που θύμιζαν το τριφύλι της Ομόνοιας, αλλά δεν ήσουν και σίγουρος. Τώρα κάνουν τούρτες ολόσωμες που ζηλεύκει και το μαντάμ του σώ. Όχι το τι παίζουν πλέον σε άλλο level. Εμείς επομπαρίσκαμε έτσι τους σχημούς και παίζαμε μάπα, μουσικές καρέκλες, λύκους και αρνάκια, πατητό. Τώρα παίζουν παιχνίδια με laser tag, escape rooms, παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Και πριν πάεις, λαλούς σου να κατεβάσεις ειδικό application για τα γενέθλια, για να μπορεί το μωρό σου να συμμετέχει στα παιχνίδια. Τέλος τα δώρα. Που το καλό στο καλύτερο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο τσέντα Louis Vuitton δεν πήραν ακόμα δώρο σε παιδικά γενέθλια, αν και δεν παίρνω όρκο. Εμείς τότε τρία ήταν τα δώρα που πιάνναμε. Βιβλίο, κορνιζοθήκη, σετ γραφείου. Αφού με τα δώρα που έπιασα ως τα 12 μου, άνοια άνετα κατάστημα με σετ γραφείου. Πριν προχωρήσουμε, πάμε και στο μεγάλο μας δώρο. Φέτος χαρίζουμε σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Arkana Hybrid αξίας 29.400 ευρώ, μία προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Arkana Hybrid αξίας 29.400 ευρώ, μία προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Το απόλυτο υβριδικό κουπέ SUV με δυναμική εμφάνιση και προηγμένες τεχνολογίες είναι ο ιδανικός σύμμαχος της εξορμήσης σου. Στείλε Arkana κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά με SMS. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πιούμε νέσκαφε με την απόψινή μας καλεσμένη. Είναι μία από τις πιο αγαπημένες Κύπριες τραγουδίστριες με μεγάλη καριέρα σε Κύπρο και Ελλάδα και ένα πλάσμα το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Μαζί μας απόψε, κυρίες και κύριοι, η Ευρυδίκη! Ναι, είμαι εγώ. Που όταν πονάς. Νιώθω. Τι νιώθεις. Νιώθω. Διώχνω. Λάθος ο στίχος. Καλά, κοίταξε. Εγώ θα διώχνω τα σκοτάδια. Όχι, εσύ θα τα νιώθεις και εγώ θα τα διώχνω. Κυρία Πάντρα Κομύρ. Χαίρο πολύ. Καλώς ήρθατε. Η Ευρυδίκη μας. Ξέρω τη γυναίκα. Να παρακαλώ, καθίστε. Ευρυδίκη μου, όλα καλά. Όλα τέλεια. Ποιον τραγούδι συναδέλφου σου θα ήθελες πάρα πολύ να το τραγουδήσεις? Δηλαδή, που το άκουσες, είπες να πάρει, ήθελα πολλά να το πω τούτο. Παναγία μου, Λουί μου, κάθε φορά που μου κάνουν την ερώτηση, πραγματικά είναι σαν να γίνεται ένα τέτοιο κενό και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που άντρα συναδέλφου σου. Άντρα συναδέλφου. Θα σου πω ένα τραγούδι που το είχα συμπεριλάβει σε ένα live album, δηλαδή το έλεγα στα live μου και μετά ήμουν τυχερή γιατί έγινε ηχογράφηση, το live κι αλλιώς, π.χ. Ζηλεύει νύχτα. Αχα, οκ. Ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. Ζήλεψες το τη μέρα, του είπες να το πεις. Ναι, ότι... αυτό το διάστημα ξεκίνησες ή ξεκινάς το Σταυρό? Ξεκινούμε στο Σταυρό τον Νότο 9 Δεκεμβρίου. Μαζί με τους Μπλε, την Τζόρτζια, την αγαπημένη μου και τον Γιώργο Παπαποστόλου. Γίναμε μία υπέροχη παρέα από πέρσι. Mm-hmm. Πέρσι Δεκέμβριο ξεκινήσαμε. Κάναμε μία υπέροχη σεζόν στο Σταυρό τον Νότο, όλες sold out εμφανίσεις. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και ευγνώμονες για αυτό που ζήσαμε. Και αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε και φέτος. Το ύφος, πιο rock, pop. Το ύφος, pop-rock. 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 Και όχι μόνο. Δηλαδή, λέμε τα δικά μας, αυτά που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Λέμε πολλές διασκευές, ξένα κομμάτια, rock κομμάτια κυρίως. Άλλα ελληνικά που αγαπάμε πάρα πολύ και οι δύο. Mm-hmm. Όλο το πρόγραμμα βασίζεται πάνω σε ντουέτα και αυτό είναι το όμορφο που... Νομίζω ότι αρέσει και στον κόσμο πάρα πολύ, γιατί βλέπει δύο τραγουδίστριες που είναι συνέχεια πάνω στη σκηνή μαζί. Μοιραζόμαστε τα δικά μας τραγούδια, όχι μόνο τα ξένα.
και τα δικά μας. Δηλαδή, θα ακούσεις να λέμε με την Τζόρτζια από το πόσο λίγο με ξέρεις μέχρι το φοβάμαι το δικό του το υπέροχο. Mm-hmm. Πολλά τραγούδια. Ένα τρίωρο γεμάτο. Παρασκευό Σάββατα θα είναι Σάββατα. Ή μόνο Σάββατα. Σάββατα. Μόνο Σάββατα. Ναι. Επειδή δεν ήμουν σίγουρος αν είναι Παρασκευή ή Σάββατο, αλλά μόνο Σάββατα στο ναι. Σταυρό του Νότου. Ναι. Και Κύπρο, τι ετοιμάζεις για Κύπρο, ή προς τον παρόν επειδή είναι ο Σταυρός του Νότου. Όχι, εντάξει, θα ξεκινήσουμε. Θα έρθω τώρα για μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τον αντικαρκινικό στη Λεμεσό, μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και του Σουάν. Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου, κάτι μου λέει. Ναι. γνωστός ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου. Είναι πιο γνωστός σου Δεύκρο. Στην Κύπρο αποκλείεται, δεν ήταν να τον έξερα. Λοιπόν, και θα έρθω ξανά το Δεκέμβριο, 26 και 27 Δεκεμβρίου. Αχα, για μια χριστουγεννιάτικη εμφάνιση στο Βινίλιο στη Λεμεσό, αγαπημένο μου στέκη, για λίγους και καλούς, και στη Λευκοσία στο Ρεντ. Άρα, πολύ, ξέρετε, οργανωθείτε. Πότε θα είσαι Λευκοσία, 26-27. 27 Λευκοσία στο Ρετ, 26 ναι. στο Βινίλιο στη Λεμεσό. Ναι, έχουμε και καινούργια τραγούδια να παρουσιάσουμε. Πολλά, πολλά. Πώς ήταν η συνεργασία με τον Μιλτιάδη, τον Πασχαλίδη? Κοιτάξτε, τον Μίλτο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι η πρώτη φορά που μιλήσαμε ήταν στη Σφεντόνα το 1997 να ήτανε. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλήσατε, δηλαδή, εμφανίζεται τον εκεί ο Πασχαλίδης. Ήταν μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ναι. Συναντηθήκαμε στα παρασκήνια και μου είχε πει κάποια πάρα πολύ όμορφα λόγια. Εγώ το θυμάμαι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Και μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε και γενικά κρατούσαμε μία επαφή φιλική. Συναντιόμασταν έτσι σε διάφορες μουσικές σκηνές, συζητούσαμε γύρω από τη μουσική κτλ. Και όταν έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους. Πρωτοεμφανιζόμενος συνθέτης. Ο Γιώργος Θεοφάνους, ναι. Μαζί με τη Σάνι Μπαλτζή το τραγούδι το Εγώ Εσένα. Το προορίζαμε για το δίσκο μου και εγώ ήθελα αυτό το τραγούδι οπωσδήποτε να γίνει ντουέτο. Πίστευα ότι τέριαζε πάρα πολύ στον Μίλτο και το πρότεινα στον Γιώργο. Όταν τον πήρα τηλέφωνο, δεν ήμουν σίγουρη, ξέρεις, ποια θα ήταν η απάντησή του, αλλά του άρεσε πάρα πολύ το Εγώ Εσένα. Και ήταν έτσι τυχερό να γίνει με τους δυο μας. Νομίζω ότι έδεσαν πάρα πολύ όμορφα οι φωνές μας. Είναι ένας άνθρωπος. Ναι. Και βέβαια δεν είναι μόνο με τον Μιλτιάδη που έχουμε ντουέτο στο δίσκο, τον καινούριο, που μόλις κυκλοφόρησε. Mm-hmm. Πολλές εκπλήξεις. Με την Τζόρτζια, το οποίο έχει ήδη ακουστεί, το Άκου τη Ζωή, αλλά και με τον Βασίλη Παπακοσταντίνη. Αυτό το ήξερες? Όχι. Είδες? Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Τι. Πώς, με έχεις αφήσει. Κοίταξε, με τον Βασίλη γνωριζόμαστε. Εγώ έχει χρόνια που προσπαθώ να τον πείσω να κάνουμε έναν ντουέτο. Πάρα μας. Πολλά χρόνια. Εγώ είμαι. Έχει χρόνια που προσπαθώ να τον πείσω να κάνουμε έναν ντουέτο. Αλλά μας. Δεν. Γέλασες μου. Για πες, ναι. Λοιπόν, για τον Βασίλη τι να πω. Ήταν από τους καλλιτέχνες που παρακολουθούσα, που θαύμαζα από τότε που ήμουνα στην εφηβεία. Από τα μεγαλύτερα μου όνειρα το να βρεθώ δίπλα του. Ήμουνα τυχερή να το ζήσω αυτό το όνειρο το 2003-2004, όταν συνεργαστήκαμε στην Αθήνα και σε περιοδεία το καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή, μου το είχε πει ο ίδιος δηλαδή, μου λέει, κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα ντουέτο. Και μάζευα εγώ υλικό και όταν άρχισα να ετοιμάζω αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, να σου πω, αυτό το ντουέτο που λέγαμε τότε θα το κάνουμε. Και ήρθε με όλη του την αγάπη, είναι τόσο δοτικός, τόσο, ξέρεις. Άρα μου λες, Τζόρτζια Πασχαλίδη, Παγκοσταντίν, μήπως το γυρνάμε στο έντεχνο ροκ ή... Γιατί είσαι pop rock, έτσι, κοίταξε, εκεί ήταν η... Θα έλεγα ότι ο ήχος σε αυτό το άλμπουμ, ή τέλος πάντων τα τραγούδια, αν μπορούσα να βάλω έτσι έναν τίτλο, πώς να τα χαρακτηρίσω τέλος πάντων, θα έλεγα ότι είναι έντεχνο pop, αν υπάρχει αυτό. Okay. Εναλλακτικό pop, αυτό. Πάρα πολύ όμορφα. Πες, έλα πάνω. Εγώ για την Eurovision μου θέλω να... Γιατί... Δεν την ρωτήσαμε ποτέ για την Eurovision, θέλω. Πρώτη φορά, ναι. Ναι, έτσι, ναι. Αρέσκει μου να πρωτοπορώ γενικά. Ναι. Για πες. Βασικά, τρεις φορές που βίασε, νομίζω, η Eurovision. Τρεις φορές και άλλες τρεις στα φωνητικά, από πιτσιρίκα. Να ξαναβγαίνεις στη Eurovision. Όχι. Όχι. Μα γιατί. Γιατί. Γιατί μεγαλώσαμε. Εντάξει, πέρα από την πλάκα.
είναι να δίνετε ευκαιρία σε νέα παιδιά. Εγώ το πήγα πάρα πολλές φορές. Τα λένε όλοι, μα πάλε τούτη, κανεί. Σατσί. Κανεί, ε. Πώς είναι η διαφορά του... Φωνητικά με ποιος πήγαινε όμως η Ευρυδική. Ήταν το 83 πρώτη φορά με Κωνσταντίνο Σταύρο Σιδερά, ναι. Η αγάπη ακόμα. Mm-hmm. Όπου εκείνη τη χρονιά ανέβαλα τα κλάματα, θυμάμαι γιατί είχαμε πάρει 0 βαθμούς από την Ελλάδα. Κάτι μας χρωστούσαν από την προηγούμενη, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Μας έδωσαν ένα ωραίο 0. Λοιπόν, ήμουν πάρα πολύ μικρή για να μπορέσω να το διαχειριστώ. Μετά το 86, με την ελπίδα τώρα ζω, πήρθαμε τελευταίοι. Ήσουν πολλά γουρλού, δηλαδή. Περίμενε, το 87 με την Αλέξια, ας πούμε, μαύρο, ήταν 7η, ήταν τέλεια. 7η. Κάτι ήταν από ό,τι ξεχάσα. Με την Έλενα που ήσουν στα φωνητικά, την Πατροκλού. Και το 83 με την Έλενα, ναι. Και το 87. Το 87 θυμούμε το 83 το θυμούμε. Θυμήθηκα, ναι. Να πω πριν που έξυγαζα. Πώς είναι η διαφορά να σχολιάζεις τη Eurovision που το actually να είσαι στη Eurovision, ενώ και σαν από την πλευρά του κριτή, ναι, διότι πρέπει να μεταδώσεις έτσι. Καμία σχέση εννοείται, καμία σχέση. Ήσουν και εσύ μέσα στο κουβουκλίον όπως το Λουίνο, ξέρεις, ήσουν και... Εγώ ήμουν και αμέ. Κοιτάξτε, άρα ένα άλλο το experience. Εγώ πήγα, ήθελα να το κάνω για να ζήσω αυτή την εμπειρία. Εντάξει, η Eurovision είναι τρελή εμπειρία. Είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ζήσει στη ζωή μου, σε επίπεδο επαγγελματικό, ας πούμε. Παραγωγής. Ήταν και ο λόγος που πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με το τραγούδι. Όταν βρέθηκα 15 χρονών στη σκηνή της Eurovision, λέω, τι είναι αυτό. Φώτα, κάμερες, κόσμος, χειροκρότημα. Ήταν τρελό, ήταν το συνέστημα. Έτσι αποφάσισα ότι αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου τελικά. Λοιπόν, με τον Τάσο όταν πήγαμε, ήθελα να το ξαναζήσω, αλλά όχι πια πάνω στη σκηνή. Δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό το άγχος. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ άγχος έχουμε. Όπως με τα αεροπλάνα. Ξαφνικά φοβάμαι τα αεροπλάνα, εκεί που μικρή, ας πούμε, τρελαινόμουν να πετώ. Α, εμένα το λειτουργά ανάποδα πλέον. Α, ναι. Τσάι που τα φοβούμουν πάρα πολλά, τώρα είμαι. Μπράβο. Κάνεις ψυχοθεραπεία. Όχι. Έτσι. Που μόνος μου, είπα, ψυχή με. Λοιπόν, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ευκολείο τώρα. Τα remake. Ήταν κάτι που είσαι στην ανάγκη, δεν νιώθεις ότι έχει κάποια τραγούδια τα οποία θέλεις να τα ξανα... Ο δίσκος 25 για πάντα, ε. Ναι. Θέλεις να τα ξαναδώσεις, ας πούμε, στο κοινό. Ήταν μια ιδέα που είχα, γιατί αρχίσαμε με την πάντα μου να παρουσιάζουμε, να φρεσκάρουμε, ας πούμε, τα τραγούδια μου στις εμφανίσεις μου και έβλεπα την ανταπόκριση από τον κόσμο και λέω, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνω δίσκο. Έτσι ξεκίνησε, δηλαδή η ιδέα ξεκίνησε από τα live. Αρχίσαμε να διασκευάζουμε κομμάτια μου παλιά στις ζωντανές εμφανίσεις και μετά σκέφτηκα ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό να γίνει σε CD. Και δεν είχα άδικο. Όχι, ναι. Βέβαια, η ιδέα για ντουέτα και το 25 για πάντα ήταν από την εταιρεία, δεν ήταν δική μου. Με την Πάολα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν πάρα πολλές, δηλαδή, αγαπημένες μου φωνές, οι οποίες ήρθαν με πολύ αγάπη στο στούντιο να τραγουδήσουμε μαζί και κάθε μία έβαλε τη δική της προσωπικότητα, το δικό της χαρακτήρα. Το μίσησέ με, ας πούμε, το ακούς πια, έχει αλλάξει μορφή με τη φωνή της Πάολας. Το πόσο λίγο με ξέρεις με την Τζόρτζια, το Ζηλιάρης ουρανός με την Κέντη Γαρμπή, το Φύγε με την Παπαρίζου, πολλές αγαπημένες μου φωνές. Γενικά, Ευρυδίκη, όμως, να πούμε ότι στην πορεία σου έχεις κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. Πάρα πολλές επιτυχίες. Και είσαι από τα άτομα τα οποία μέχρι σήμερα ακούω στο ραδιόφωνο τα τραγούδια σου. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 2000, όπως και εσύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Που δεν πολύ ακούγονται. Εσύ όμως είναι όντως διαχρόνικα. Και αντέξας το χρόνο. Κοίταξε, νομίζω δύο πράγματα. Ίσως και παραπάνω πράγματα να παίζουν ρόλο σε αυτό. Το πρώτο πράγμα είναι τα ίδια τα τραγούδια. Ήμουν τυχερή. Για τις συνεργασίες μου ήμουν τυχερή, καταρχάς, που ξεκίνησα με τον Γιώργο τον Θεοφάνους, που μου χάρισαν υπέροχα τραγούδια, δηλαδή πάντα θα τον ευγνωμονώ, πάντα θα το λέω. Και ακόμα έτσι, ναι. Ναι, μέχρι και τον τελευταίο μου δίσκο. Είναι ο άνθρωπος που, με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί, μοιραζόμασταν όνειρα, στόχους, υπερταλαντούχος, φαίνεται από την καριέρα του, από την πορεία του. Ο Γιώργος τραγουδούσε στην αρχή ή όχι? Είπες αυτό, δεν μπορώ να το πω, φαντάζομαι. Κοίταξε, τα πρώτα χρόνια, πριν κάνω δίσκο, δουλεύαμε μαζί για να έχουμε διπλό μεροκάματο. Ναι. Ήμασταν Γιώργος Εύη, στα φωνητικά. Ναι.
Γιώργο Εύη. Ναι. Γιατί το Ευρυδίκη. Είναι καλή φωνή του Θεοφάνου. Είναι ολόσωστο. Απλά δεν έχει τη φωνή να πει. Δεν έχει, επειδή μου πνίγεται. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τις κορώνες που κάνουν ούτε, ξέρεις, δεν τρέχουμε. Ακούστε τι λέει η Ευρυδίκη για τον Γιώργο Θεοφάνου. Και ο Πας Ελλάδα, πριν από σένα, είχε ξεκινήσει και έκαναν επιτυχία η Άννα Ιβίση, η Αλέξια. Η Άννα Ιβίση ήταν, Κωνσταντίνα. Ήταν αγαπημένη μου. Δεν είναι ότι έχουμε μεγάλη διαφορά. Ναι, ήταν έχουμε λίγα χρόνια. Έχουμε 10-11 χρόνια διαφορά ηλικιακά, αλλά επειδή ακριβώς όταν η Άννα Βύση ξεκίνησε να κάνει δισκογραφία, από μικρή βέβαια, και να κάνει τις τεράστιες επιτυχίες, εγώ ήμουν στην εφηβεία. Άρα αγόραζα τους δίσκους της και ήμουν τρελή φαν της Άννας Βύση. Ήταν πιο εύκολο να σε δεχτούν λόγω και της πορείας της Άννας. Νομίζω ότι τη διαφορά την έκαμε τη μεγάλη διαφορά στο pop ρεπερτόριο, αυτή που άνοιξε έναν καινούριο δρόμο, ήταν η Αλέξια. Ναι. Όταν η Αλέξια λοιπόν έκαμε την επιτυχία με το Άσπρο Μαύρο το 87, έκαμε το δίσκο στην Αθήνα και έκαμε τεράστιες πωλήσεις, άρχισαν μετά οι άλλες εταιρείες να ψάχνουν τη δική τους pop τραγουδίστρια. Έτσι βγήκε η Μαντό το 89 από τη Μήνος, η Αρβανίτη, ξέρω εγώ, η Γαρμπή το 90, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ το 91. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ευρυδίκη μου, επειδή έχουμε ένα δώρο εδώ που δίνουμε στο κοινό μας, αεροπορικό εισιτήριο με τη Cyprus Airways, για όπου πετάει Cyprus Airways, και ανοίγουμε και νέους προορισμούς τώρα, γιατί θα φέρουμε και άλλα αεροπλάνα. Παντήσω δική μου. Οπότε θέλω να πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 30. Από το 1 μέχρι το 30. Mm-hmm. 12. Το 12. Ποιος φίλος, φίλη έχει το 12 από το κοινό? Το όνομα σας? Ανδριανή. Ανδριανή μου, είναι δικό σου το αεροπορικό εισιτήριο. Μετά θα σου το δώσουμε να επιλέξεις εσύ όπου πετά η Cyprus Airways. Επειδή ξέρεις πόσο σε αγαπώ και παρακολουθώ την πορεία σου, λόγω και κοινών φίλων, είναι συνέχεια. Δεν έχει σταματήσει παν ούτε δευτερόλεπτο. Και ξέρω ότι θα κάνει, θα επαναφέρει τώρα και τα γαλλικά της. Γιατί παρλεβού φρανσέ, μαγαρόνια με κεφτές. Μιλάς γαλλικά, έτσι. Μιλώ, κοίταξε, πριν από Αμερική είναι πια στη Γαλλία. Βασικά από μικρή έκανα μαθήματα γαλλικά. Είχα έναν έρωτα, μια τρέλα με το γαλλικό τραγούδι. Έτσι, πριν πάω Αμερική, πήγα ένα χρόνο πρώτα στο Παρίσι, στο Studio de Variété, και πάντα ήταν όνειρό μου να κάνω μια παράσταση αφιερωμένη στο γαλλικό τραγούδι. Ξεκίνησα πέρσι αυτόν τον κύκλο παραστάσεων από το Half Note, μαζί με τον αγαπημένο μου τον Αλέξανδρο Νοζόη, που με στηρίζει σε όλο μου. Είναι συνεργάτης μου, αλλά φίλος μου πάνω απ' όλα. Και βαφτιστικό. Πάρα πολλά χρόνια, και βαφτιστικό σου. Γιατί όμως σε λέει νονό. Επειδή δύο του μπλουζάκια, πράγματα, ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, και μαζί στήσαμε αυτή την παράσταση που ονομάσαμε La Bohème. Κάναμε τις πρώτες παραστάσεις στο Half Note πέρσι τον Οκτώβριο. Πήγαν απίστευτα καλά, δηλαδή το ότι εμφανίστηκα σε αυτόν τον χώρο και κάναμε παραστάσεις sold out, δεν το περίμενα, ειδικά με γαλλικά τραγούδια. Και ο στόχος είναι αυτό το πράγμα να γίνει μια μεγάλη παράσταση και να ταξιδέψει παντού, και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Άρα μπορώ να κάνω και στα γαλλικά συνέντευξη. Ξεκινώ με την πρώτη ερώτηση. Voulez-vous coucher avec moi? Louis. Louis, mon Louis. Δεν το ξέρω κάτι άλλο. Αυτό έμαθες, αυτό. Είναι από τις πρώτες φορές που μαθαίνουν τα αγόρια, νομίζω. Ναι, αλλά. Κοίτα, η αλήθεια στα γαλλικά δεν ήταν ότι είχα μπροστά μου για να βάλω την έκθεση να αντιγράψω εδώ στο σχολείο, θα παίρνουν. Sorry που το παραδέχομαι. Ωραία. Ήσουν καλή μαθήτρια, εσύ όμως. Ναι, εγώ είπα, παραδέχομαι, το αντέγραψα για να περάσω. Κοίταξε, ήμουν άριστη μαθήτρια. Είχα αυτό το τέτοιο του καλού παιδιού, να είμαι τέλεια σε όλα, να με αγαπούν οι καθηγητές μου, να με αγαπούν οι συμμαθητές μου. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι στην έκτη γυμνασίου, τρίτη ηλικίου τέλος πάντων, από το άγχος μου να τα πάω καλά σε όλα, φοβόμουν στα μαθηματικά και έγραψα πάνω στη ρίγα κάτι τύπους που για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να τους θυμηθώ με τίποτα. Και πιάσαμε.
Εγώ που ήμουν του 20 τέλος πάντων, ξαφνικά 19-20, πιάζομαι με τη ρίγα αυτό να κλέβω. Να κλέβω, δεν την είχα χρησιμοποιήσει, ήταν πρόβλημα να τη χρησιμοποιήσω. Αλλά ήταν τόσο καλή η ηλικιάρχη μας, η Ουρανία Κοκκίνου, που μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω και να πάρω το απολυτήριό μου. Λίγιο που ήσουν. Στο Γκικοβίτα είμαι. Α, ήσουν Γκικοβίτα, πάρα πολλά. Ο γιος σου ακολουθεί μουσικά και τα λοιπά. Ο Άγγελος είναι πολύ καλός μουσικός. Παίζει κιθάρα, ηλεκτρική, είναι έκανε και τύμπανα μικρός. Αλλά δεν ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική. Δεν θέλει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Είναι εξαιρετικός. Παίζει κιθάρα, γράφει δικά του κομμάτια, ασχολείται με τη heavy metal σκηνή και αυτός, okay. Όπως και ο σύζυγός μου. Αλλά... Βρίσκουν κάνει... Μπαίνεις μέσα στο σπίτι και πονούς εφαλιάζεις. Εννοείται. Δηλαδή, ακούς από τη μία τα δικά του Μπόμπ, ακούς από την άλλη τα δικά του Άγγελου και εγώ στη μέση να ακούω τα δικά μου. Ωραία, δεν είναι. Τρελαίνομαι την πολυκατοικία. Ο Μπόμπ ακούει Ευρυδίκη. Ο Μπόμπ ακούγε Ευρυδίκη από τότε που ήταν μικρός. Σε πληροφορώ. Τώρα πώς το συνδύαζε. Από εδώ που ήταν έφηβος, στα 15, ας πούμε, είχε στο δωμάτιό του αφήσει ένα Iron Maiden και Ευρυδίκη. Και στο στρατό. Ειδικά στο στρατό. ακούεις διάφορα σχόλια για τη διαφορά ηλικία, γιατί θεωρώ ότι... Κοίταξε, ναι, ρωτούμε και βλέπω διάφορα να γράφονται, αλλά... Κύριε, εμένα είναι πιο μεγάλη αλλά... η Αστέρο. Πόσα χρόνια σε περνάει. 5. Περάσαμε σας. Ναι. Εγώ περνώ τον 9 το pop. Σιγά-πλά. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν μας φέρετε. Αυτό είναι το καλό. Όχι, μα εν τούτο που σπάζω. Ναι. Ότι φαίνεται πιο μεγάλο σου, εσύ και εγώ. Ότι, εντάξει, δεν μου τα κάνουμε. Άρα, Ευρυδίκη μου, πάντα με τους καλεσμένους μου, κάνουμε ένα challenge, ένα παιχνίδι, το οποίο είναι προσφορά της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστη. Σήμερα, το challenge που έχουμε μαζί να κάνουμε, είναι... Να κάνεις εσύ τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη και εγώ την Ευρυδίκη, στον ντουέτ. Okay, για να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Α, δέχεσαι. Ωραία. Όχι απλά δέχομαι. Μετά θα το στείλουμε στον Μιλτιάδη. Όχι, να χαρίσω ότι αγαπάς και δεν θα μου ξαναμιλήσεις, αγαπώ τον πολλά. Εμένα ο κοινός μας φίλος μας είπε ότι τραγουδάς καταπληκτικά εν τέχνα τραγούδια. Πελάρες που σου λέει ο κοινός μας φίλος. Ο βαφτιστικός σου. Ναι. Να πέσει κάρτα, παρακαλώ. Λοιπόν, Ευρυδίκη μου, πριν σε αποχαιρετήσω και κάνουμε το τραγούδι, θέλω να σου δώσω και το δωράκι που δίνουμε σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Είναι ένα θερμός από το συνεργάτη μας, Σάβο Giveaways. Έτσι, όταν θα ξεκινήσεις τώρα στο Σταυρό του Νότου, να πίνεις. Θα το έχω μαζί μου, θα το έχεις μαζί σου για να με θυμάσαι. Ναι, έτσι. Εννοείται, πάντα. Λοιπόν, έτοιμοι να τραγουδήσεις. Τελικά αποφασίσαμε ότι η Ευρυδίκη θα κάνει την Ευρυδίκη και εγώ τον Μιλτιάδη τον Πασχαλίδη. Μίλτο μου, αγαπώσε, προκαταβολικά απολογούμε για αυτό που θα ακούσεις. Οπότε. Κι αν με κοιτούν, αν με κέρνουν, αγνωστοί αν τηλεφώνουν, ούτε οι γνωστοί μου μ' αγαπούν, θα με ενδιαφέρει. Λένε με ξέρουνε καλά και από χθες και από παλιά, όμως για μένα τίποτα κανείς δεν ξέρει. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Εγώ διψώ για να σε δω, θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Αγνώστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουρανό,
μα σαν νερό σε λάχταρο. Εσένα θέλει η καρδιά να ξέρει ψας. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Ποια αγκαλιά και ποια φιλιά, εγώ δεν έχω πια καρδιά. Πως όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει. Οι νόσοι έχουνε πολλά, πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακούς για μένα τι λένε οι άλλοι. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Χωρίς ένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ο Ελλούρης μας. Ανάσα σου, ανάσα μου, οι αναμνήσεις σου δικές μου, δικές σου εικόνες μες στα μάτια μου, οι τύψεις σου είναι ενοχές μου. Κι αν λένε πως σε τούτη τη ζωή μόνοι ερχόμαστε και φεύγουμε, φεύγουμε πιο μόνοι. Εγώ υπάρχω γιατί ζεις κι εσύ, κι όταν φύγεις θα με βρεις στο ίδιο το βαγόνι. Να λένε πως σε τούτη τη ζωή μόνοι ερχόμαστε και φεύγουμε πιο μόνοι. Εγώ υπάρχω γιατί ζεις κι εσύ, κι όταν φύγεις θα με βρεις στο ίδιο το. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε να δούμε τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS σας. Σε τα μεγάλα μας δώρα, η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δωροκουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανό να χρειαστείτε. Στείλε Party κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solution στη γατρική της Λανίτης Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588.
Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Ντεμιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων, προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation LTD. Εισαγωγή ειδών υγιεινής και κεραμικών, αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοίτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δωροκουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperari Security τα βλέπει όλα. Στείλε Security κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Η αίθουσα δεξιώσεων Blue Sharmar by Mackenzie στην παραλία Mackenzie σας προσφέρει ένα δώρο κουπόνι αξίας 5.000 ευρώ για τη γαμήλια τελετή σας. Στείλε Blue κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δώρο κουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperaris Automations. Στείλε Automations κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 και 2 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Στην Δευτερά θέλω να σου πω ότι αρέσκει μου πάρα πολύ να το λαλείς. Άστα αστεία. Ναι. Αλήθεια, εννοείστο. Ναι, ναι. Χαίρομαι που το λαλείς δημόσια. Το επόμενο εναλλακτικό χρώμα ποιο ήταν? Ροζ. Ευτυχώς που το ανάζουν όπως το μπαμπάτσι. Μου λύνει το χάλι σου, οκ. Okay. Αρέσκει μου πάρα πολύ, μπράβο πάνω. Χαίρομαι, ευχαριστώ. Ξέρετε, μπορώ να κάνω και εγώ ή μπιάνει έτσι χρώμα το μαλλί το δικό μου. Ήταν το δικό σου για μπιάνει, είπαν άσπρο. Ας το άσπρο μπιάνει πιο εύκολα. Προχώρα, πέ παρακατώ να πρέπει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά δώρα που μπορείτε να κερδίσετε στο Instagram μας με τα giveaway μας. Μπείτε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Instagram και διεκδικήστε τα δώρα των κληρώσεών μας. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο. Δωροεπιταγές από το κατάστημα Icon Ευαγόρου. Δώρα τεχνολογίας από το Public. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Σύστημα αντίστροφης όσμωσης για φίλτρανση του νερού αξίας 350 ευρώ από την εταιρεία Karma Water. Τσάντες Victorinox by Kangaroochi. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Jack and Jones. Δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Elmar Aromatic Candles. 5 Family Packages αξίας 48 ευρώ το καθένα από το Paradox Museum στη Λεμεσό. Δωροκουπόνι αξίας 150 ευρώ για ενοικίαση εξοπλισμού από την εταιρεία Party Guide Event Equipment. 150 ευρώ σε μετρητά από το Couples Guide App. Διοργάνωσε το γάμο ή το πάρτι σου με μερικά κλικς. Λοιπόν, κυρία Παντραγκομίρ, ο τόνος στο ΙΡ. Μάλιστα. Επειδή κάνει μου παρατήρηση όταν είπαν Τράγκομίρ, δηλαδή λέμε Τράγκομίρ. Όλη τη χρονιά πέρσι έβαλε το λάθος. Φέτος είπα τουλάχιστον να. Πού δεν είναι, εγώ νομίζω ότι είναι Τράγκομίρ. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σας απόψε, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ εδώ στον Αλφα Κύπρου. Φιλιά να προσέχετε! Γεια σας! Συναντηθήκαμε. Πώς λεγόταν η πόλη, η χώρα, το πλοίο, η θάλασσα. Με ρώτας αν θυμάμαι την πρώτη φορά που μιλήσαμε. Όταν φύγανε όλοι και ήρθες κοντά και σ' αγκάλιασα. Ζωή, το
Το μόνο